Στο Μιχαλέλιο γήπεδο Πλωμαρίου, ο Αιγαίας αντιμετωπίζει τον Πανηγιάλιο για την ένατη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έπειτα από 8 αγωνιστικές που έχουν παιχτεί στο πρωτάθλημα, ο Αιγαίας βρίσκεται στη 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχει μαζέψει μόλις 5 βαθμούς. Από την άλλη, ο Πανηγιάλιος είναι 11ος στον βαθμολογικό πίνακα. Έχει 9 βαθμούς η ομάδα του Αιγαίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες που θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Ο Αιγαίας που προέρχεται από 3 σερί ήττες. Από την άλλη και ο Πανηγιάλιος αγνοεί την νίκη στα τελευταία παιχνίδια. Οι δύο ομάδες που κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής που διεξάγεται κάτω από, θα λέγαμε, κακές καιρικές συνθήκες. Μπορεί να μην βρέχει αυτή τη στιγμή στο Πλωμάριο, ωστόσο η μέρα του αγώνα, η ώρα αλλά και η βροχή που έπεφτε μέχρι πριν λίγο στο Πλωμάρι απέτρεψαν από τον κόσμο να μπορέσει να βρεθεί σήμερα στο Μιχαλέλιο γήπεδο Πλωμαρίου για να παρακολουθήσει αυτή τη σημαντική αναμέτρηση μεταξύ συγγενών και φίλων, θα λέγαμε, διεξάγεται το σημερινό παιχνίδι. Δύσκολες οι συνθήκες και για εμάς για τη μετάδοση. Ο Αιγαίας που θα αγωνιστεί με τις λευκές εμφανίσεις, με τις μαύρες, η ιστορική ομάδα του Πανηγιάλιου. Οι δύο ομάδες που αγωνίζονται στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, ο Αιγαίας που εκπροσωπεί τη Λέσβο στις εθνικές κατηγορίες. Από την άλλη, ο Πανηγιάλιος είναι η δεύτερη χρονιά που παίζει σε επίπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής. Σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες που θέλουν την νίκη. Ο Αιγαίας για να φτάσει τους 8 βαθμούς και να κερδίσει ηρεμία εν ώψη της συνέχειας, βρίσκεται χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα, έχει χάσει σημαντικό έδαφος. Από την άλλη, ο Πανηγιάλιος που αντιμετωπίζει πολλά διοικητικά και αγωνιστικά προβλήματα. Είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία, αλλά μία θέση, μόλις μία θέση πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού. Αντιλαμβάνεται κανείς την κρισιμότητα που έχει το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, ειδικά για τον Αιγαία, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο πρόγραμμα με απαιτητικά παιχνίδια. Όλα τα ματς στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι απαιτητικά για την ομάδα του Πλωμαρίου που αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στη ΓΑΜΑ Εθνική και έχει μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα, αυτή επί του Πανγκυθιατικού, σε αυτό εδώ το γήπεδο. Όρκος νίκης και από τις δύο ομάδες και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στις συνθέσεις. Ο Αιγαίας, ο οποίος αγωνίζεται με τον Καλιαμπάκα κάτω από τα δοκάρια. Καλαμπόκας, Μάγκας, Ψάνης, Τσιτσεκίδης είναι στο χώρο της άμυνας. Τζανουλίνος, Σεκού και Κόμβου στη μεσαία γραμμή με Ντούμο, Χρυσάφη και Πρωτούλη στην επίθεση για την ομάδα του Δημήτρη Γαβαλά που έχει στον πάγκο Μιχαλάκη, Κασάη, Τοπάλι, Βελούτσο, Ζαχαρή και Κάλφα. Από την άλλη, ο Πανηγιάλιος που έχει έρθει με αρκετά προβλήματα στην Λέσβο για να δώσει αυτό το παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής. Ο Αντωνόπουλος κάθεται κάτω από τα δοκάρια. Λιάτος, Γαλαριώτης, Σταθόπουλος, Ντούκας, Σταυρόπουλος, Κουέση, Μπούμπας, Αθανασόπουλος, Πασαλίδης και Σάλα είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Άκης Τζουμερκιώτης. Ορτέτζιος, Κατσαΐτης, Συρμής, Καβαδάς, Ντούνης και Γιαννίκης είναι στον πάγκο. Διαιτητής στο αγώνα ο Κωνσταντίνος Σαφούρης από τις Σέρες. Πρώτος βοηθός ο Σταύρος Μαρκαντονάτος από την Αθήνα, από τον ίδιο σύνδεσμο, και ο δεύτερος βοηθός ο Δημήτρης Κουλοσούσας. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Αιγαίας Πανηγιάλιος για την ένατη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Το αναφέραμε και στην αρχή, που θέλουν την νίκη. Εδώ πάει να γίνει το λάθος στην άμυνα του Πανηγιάλιου. Έρχεται και παίρνει μπάλα ο Κουέση για τους φιλοξενούμενους. Κερδίζει ο Τζανουλίνος και δίνει πιο αριστερά στον Ψάνη. Αυτός με τη σειρά του τροφοδοτεί τον Χρυσάφη. Κερδίζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Ο Μάγκας για λογαριασμό του Αιγαίου γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Καλιαμπάκα. Αυτός με βαθιά μπαλιά ψάχνει τον Πρωτούλη, ο οποίος παίρνει σήμερα θέση στην κορυφή της επίθεσης. Αγωνίζεται με κλασικό επιθετικό ο Αιγαίας στο σημερινό παιχνίδι.
Ο Ντούκας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Αντωνόπουλο. Αντωνόπουλος χαμηλά. Με διάθεση να πιέσει ψηλά ο Αιγαίας για να εμποδίσει την πρώτη πάσα του Πανηγιάλιου. Η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Πλωμαρίου θα επιχειρήσει να μπει δυνατά στο παιχνίδι, διότι χρειάζεται τόσο πολύ, έχει τόσο μεγάλη ανάγκη το τρίποντο, έτσι ώστε να φτάσει στους 8 βαθμούς. Ο Αιγαίας που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη, είναι στην πρώτη τελευταία θέση της βαθμολογίας, είναι νωρίς βέβαια στο πρωτάθλημα, υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά, όμως ο Αιγαίας χρειάζεται βαθμούς, διότι έρχονται δύσκολα παιχνίδια για την ομάδα του Δημήτρη Γαβαλά, που αμήνεται, και ο Πανηγιάλιος βγαίνει με αξιώσεις στην επίθεση. Το γύρισμα που γίνεται, ο Μάγκας θα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ πρώτου Μπούμπα, που έκανε κίνηση στην περιοχή. Αυτό είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Πανηγιάλιος από την αριστερή πλευρά, με τον Λιάτο να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο Παύλος Λιάτος. Αρκετός κόσμος στην περιοχή του Καλιαμπάκα. Εκτελεί ο Λιάτος, καλοχτυπημένο είναι, διώχνει με το κεφάλι ο Μάγκας, ακόμα πιο μακριά ο Σεκού, σε ένα σημείο που βρίσκονται μόνο ο παίκτης του Πανηγιάλιου και πιο συγκεκριμένα ο Γαλαριώτης, ο οποίος γέμισε στην περιοχή, κεφαλιά που γίνεται από τον Εκόμβου, που παίρνει σήμερα θέση στην αρχική ενδεκάδα, πρώτη φορά βασικός ο νεαρός μέσος της ομάδας του Αιγαία, που έχει απουσίες να διαχειριστεί ο Δημήτρης Γαβαλάς. Ο Λάμπρος Μπαλωμένος είναι τιμωρημένος, είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα που βλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι με το Λουτράκι. Εκτός αποστολής είναι και ο Κλούρας. Αλλά και ο Σαρίκης. Από τα αριστερά ο Αιγαίας με τον Ψάνη. Η προσπάθεια που γίνεται, μπαίνει στην περιοχή ο Ψάνης, γυρίζει, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Πανηγιάλιου όσο πιο μακριά γίνεται την μπάλα, σε ένα σημείο που ο Σεκού θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω στο Μάγκα με ρίσκο, χάνει την μπάλα ο Μάγκας, ο Πασαλίδης πάει στο ένας με έναν, σουτάρει ο Πασαλίδης, η μπάλα ψηλά. Αυτό είναι το πρώτο σουτ στο παιχνίδι από πλευράς φιλοξενούμενων με τον Πασαλίδη, ο οποίος διείσδησε, έκανε το σούτ, όμως η μπάλα έφυγε αρκετά μέτρα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Καλιαμπάκα. Πρώτο σούτ στο μάτς, στο τέταρτο λεπτό. Πανηγιάλιος που βγήκε με αξιώσεις στην επίθεση, δεν ήταν καλή η πάσα του Σεκού για τον Μάγκα. Εποφελήθηκε από το λάθος που έκανε ο κεντρικός αμυντικός του Αιγαία, ο Πασαλίδης. Όμως δεν είχε ευτυχή κατάληξη το σούτ που έκανε ο μεσοεπιθετικός των φιλοξενούμενων. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του Καλιαμπάκα. Και τώρα Μάγκας. Έρχεται πιο πίσω για να πάρει μπάλα ο Τζανουλίνος. Παίζει κάθετα για τον κόμβο. Αυτός με τη μία ψάχνει τον Τσιτσεκίδη. Ο Τζανουλίνος. Ο Τσιτσεκίδης πιο πίσω. Καλαμπόκας, υπάρχει κενό στη μεσαία γραμμή, το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στη μεσαία γραμμή του Πανηγιάλιου. Προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί ο Ντούμος. Κρατάει την μπάλα ο μεσοεπιθετικός της ομάδας του Πλωμαρίου. Παίζει με τον Τζανουλίνο. Δεν είναι τόσο καλή η πάσα του για τον Καλαμπόκα. Αυτός με το τακουνάκι έπαιξε για τον Μάγκα. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανηγιάλιου με τον Μπούμπα, τον Κώστα Μπούμπα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ένα φάουλ που έκανε ο Σεκού πάνω στον παίκτη του Πανηγιάλιου. Είπαμε ότι ο Πανηγιάλιος είναι στην 10η θέση με 9 βαθμούς, έχει συντελεστή τερμάτων 5-9, έχει βάλει 5 γκολ και έχει δεχθεί 9. Δυσκολεύεται στο σκοράρισμα η φιλοξενούμενη ομάδα. Πρόβλημα όμως στον γκολ έχει και ο Αιγαίας, που έχει τα ίδια τέρματα με την ομάδα του Πανηγιάλιους.
Δύο ομάδες που έχουν από τις χειρότερες επιθέσεις στο πρωτάθλημα, δυσκολεύονται πολύ να σκοράρουν, κάτι που θα επιχειρήσουν να κάνουν στο σημερινό παιχνίδι. Πανηγιάλιος που έχει δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες στο πρωτάθλημα. Προέρχεται από δύο σερί ήττες. Έχασε από την Αρτάκη 4-0 και από την Κόρινθο 1-0 στην έδρα του. Δύο δύσκολα παιχνίδια με τα φαβορί του ομίλου για την άνοδο. Τελευταία νίκη το 2-0 επί του Παναφυπλιακού στις 27 Οκτωβρίου. Αλλά και ο Αιγαίας είναι χωρίς νίκη. Περίπου ένα μήνα. Τελευταίο θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Αιγαία ήταν με τη Μύκονο το 1-1 σε αυτό εδώ το γήπεδο. Έκτοτε μετράει μόνο ήττες η ομάδα του Δημήτρη Γαβάλα στο πρωτάθλημα. Στο παιχνίδι μας, ένα πλάγιο εκτέλεσαν οι παίκτες του Πανηγιάλιου. Η σέντρα που θα γίνει απομακρύνει ο Σεκού με το κεφάλι. Ο Σταυρόπουλος γυρίζει την μπάλα πιο πίσω στον Σταθόπουλο και αυτός στον Αντωνόπουλο, ο οποίος παίζει με τον Σταθόπουλο. Η μπαλιά που γίνεται είναι διεκδικήσιμη στον αέρα. Νικητής βγήκε ο Μάγκας, χάθηκε όμως στη συνέχεια η μπάλα από τους παίκτες του Αιγαία. Ο Σταυρόπουλος και τώρα ο Σάλα από τα αριστερά, κλείνεται από δύο Σάλα, γυρίζει πιο πίσω. Ψηλά βρίσκεται τώρα η άμυνα του Πανηγιάλιου. Ο Σάλα για τον από τα αριστερά η προσπάθεια, η σέντρα. Από τα πλάγια προσπαθούν να παίξουν οι παίκτες του Πανηγιάλιου, από τις πτέρυγες κάνουν παιχνίδι οι παίκτες του Άκη Τζουμερκιώτη, που στα τελευταία 1-2 λεπτά έχουν κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Ο Σταθόπουλος παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Μια μπαλιά για τον Αθανασόπουλο, απομακρύνει με το κεφάλι ο Μάγκας. Με τον ίδιο τρόπο ο Τζανουλίνος τροφοδοτεί τον Σεκού, ανεβαίνει επικίνδυνα από τα αριστερά ο Χρυσάφης. Χρυσάφης κρατάει την μπάλα, επιχείρησε να παίξει για τον Ντούμο. Για να δούμε, πλάγιο έχουμε για τον Αιγαία από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Πλωμαρίου. Μάλιστα ο Άκης Τζουμερκιώτης βλέπω ότι ήδη έχει σηκώσει τρεις ποδοσφαιριστές για ζέσταμα πολύ νωρίς στο μάτς. Ο 44χρονος τεχνικός που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Πανηγιάλιου στις 5 Νοεμβρίου. Πρόσφατα θα λέγαμε, αντικατέστησε τον Κώστα Γαλτσίδη που αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας για δεύτερη φορά. Η αλήθεια είναι ότι ο Πανηγιάλιος έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με πέρυσι και διοικητικά, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ, πολλές αλλαγές. Είναι μια καινούργια ομάδα ο Πανηγιάλιος, δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα που τερμάτισε πάλι στον τρίτο όμιλο, αγωνίστηκε πέρυσι ο Πανηγιάλιος. Και τερμάτισε στην ένατη θέση με 55 βαθμούς. Εξασφάλισε την παραμονή πολύ, πολύ εύκολα. Μάλιστα στο ξεκίνημα της περσινής περίοδου έκανε και πορεία πρωταθλητισμού η ομάδα του Πανηγιάλιου. Φέτος όμως δεν έχει καμία σχέση η περσινή με τη φετινή ομάδα του Πανηγιάλιου, του ιστορικού Πανηγιάλιου, που έχει αγωνιστεί πολλές φορές και σε επίπεδο Β' Εθνικής αλλά και στην Α' Εθνική, κυρίως στην δεκαετία του 60. Λέγαμε για τον Άκη Τζουμερκιώτη ότι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Πανηγιάλιου στις 5 Νοεμβρίου. Αντικατέστησε τον Κώστα Γαλτσίδη από τον Μανδραϊκό. Στον Πανηγιάλιο ο Τζουμερκιώτης κατέκτησε και το πρωτάθλημα πέρυσι στο Ντάμπλ στην ΕΠΣΗ Δυτικής Αττικής. Ανέβασε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, κάθισε κάποια παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας του Μανδραϊκού στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Τζουμερκιώτης και πλέον βρήκε νέα προπονητική στέγη στον Πανηγιάλιο, που προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά ο Καλαμπόκας απομακρύνει την μπάλα πρώτου Αθανασόπουλου, που έχει πάρει θέση στην κορυφή της ομάδας, στην κορυφή της επίθεσης για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Και ενώ βρισκόμαστε στο 11ο λεπτό, χωρίς τη μεγάλη φάση, Αιγαίας Πανηγιάλιος 0-0. Ένα σουτ μέχρι στιγμής, αυτό του Πασαλίδη στο 4ο λεπτό που πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Καλιαμπάκα.
Και τώρα πλάγιο για τον Πανεγιάλιο που θα επιχειρήσει να φέρει την μπάλα με δύναμη στην περιοχή. Απομάκρυνε ο Τσιτσεκίδης σε αντίπαλο, πήγε μπάλα στον Κουέση, ο οποίος από κοντά δεν μπορεί να νικήσει τον Καλιαμπάκα. Επιμένει ο Πανεγιάλιος, νέο σουτ, την μπάλα κοντράρει στα σώματα. Εδώ ήταν καλή στιγμή για τον Πανεγιάλιο με τον Κουέση, ο οποίος από πολύ κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Καλιαμπάκα. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 11ο λεπτό, και ανήκει στον Πανεγιάλιο. Με τον Κουέση, ο οποίος από τη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Αιγαία, που έκανε την, πιστώνεται, την επέμβαση στο 11ο λεπτό. Μανώλη! Πανεγιάλιος που είναι ξανά στην επίθεση με τον Μπούμπα από τα αριστερά. Ο Μπούμπας θα κερδίσει το κόρνερ από την παρέμβαση του Καλαμπόκα. Βρήκε μπάλα στον Καλαμπόκα και κατέληξε σε κόρνερ. Από τα αριστερά προσπαθεί να παίξει περισσότερο σε αυτά τα πρώτα λεπτά η ομάδα του Πανεγιάλιου, με τον Μπούμπα και τον Λιάτο, ο οποίος στείνει την μπάλα στο σημείο του κόρνερ για να εκτελέσει αυτή τη στατική φάση που έχει κερδίσει η ομάδα του Άκη Τζουμερκιώτη. Εκτελεί ο Λιάτος, απομακρύνει στο πρώτο δοκάρι αμυντικός του Αιγαία. Η μπάλα πάει ξανά στα πόδια του Λιάτου που σεντράει. Ο Κουέση θα κάνει το 1-0 για τον Πανεγιάλιο. Δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα ο Καλιαμπάκας. Και ο Κουέση έγινε κάτοχος της μπάλας και με σουτ αυτή τη φορά νικάει τον τερματοφύλακα του Αιγαία και κάνει το 0-1. Στο 13ο λεπτό ο Πανεγιάλιος ανοίγει το σκορ με τον Κουέση Αμπάνκουα, τον 24χρονο Γκανέζο επιθετικό. Έγινε η σέντρα από τον Λιάτο, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα ο Καλιαμπάκας, του έφυγε η μπάλα από τα χέρια του, στρώθηκε στον Κουέση, ο οποίος δημιουργεί σκορ στην αναμέτρηση και βάζει στα σχοινιά από νωρίς τον Αιγαία. Με τον γκολ που σημείωσε στο 13ο λεπτό κερδίζει ξανά την μπάλα ο Κουέση, αλλά ακούστηκε ένα σφύριγμα από την εξέδρα, δεν ήταν από τον διαιτητή. Είναι πεσμένος και φαίνεται να πονάει παίκτης του Αιγαία. Εξελίσσεται η φάση, όμως ο Μπούμπας δεν μπόρεσε να κοντρολάρει και ο Καλιαμπάκας μπλόκαρε την μπάλα. Ο Ψάνης είναι ο παίκτης που είναι πεσμένος στο έδαφος. Φαίνεται να πονάει πολύ ο Δημήτρης Ψάνης. Στο χώρο του είναι και ο σκόρερ ο Κουέση. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Αιγαίας μετά το γκολ που δέχτηκε. Όλα ξεκίνησαν από ένα κόρνερ που εκτέλεσε ο Λιάτος. Απομάκρυνε αρχικά την μπάλα ο Χρυσάφης. Ο Λιάτος επανέφερε στην περιοχή. Ο Καλιαμπάκας δεν μπόρεσε να μαζέψει την μπάλα ή τέλος πάντων να διώξει με γροθιές. Αυτή στρώθηκε στον Κουέση, ο οποίος από κοντά με δυνατό σούτ έκανε το 0-1. Ο Ψάνης, ο οποίος φαίνεται να κουτσένει. Ο Κουέση από την άλλη, για να δούμε ο σκόρερ αν θα μπορέσει και αυτός να συνεχίσει. Κουέση, ο οποίος κάνει νόημα στον πάγκο ότι είναι εντάξει ο σκόρερ, ο Γκανέζος επιθετικός, που απείλησε στο 11, νικήθηκε από τον Καλιαμπάκα, αλλά δύο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του να νικήσει τον τερματοφύλακα του Αιγαία και να κάνει το 0-1. Συνέχεια στο παιχνίδι, όλα καλά και με τον Ψάνη. Ο Αιγαίας που χάνει πάλι εύκολα την μπάλα. Προσπαθεί ο Αθανασόπουλος, ο Μάγκας απομακρύνει πολύ μακριά την μπάλα. Απομάκρυνε βασικά με πολύ δύναμη την μπάλα και παραχώρησε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους που ανεβαίνει να το εκτελέσει ο Γαλαριώτης. Εκτελεί ο Γαλαριώτης, ψάχνει τον Κουέση, παίζουν πολύ με τον Κουέση οι παίκτες του Πανεγιάλιου. Ο Κουέση, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Άρη Πετρούπολης, έχει παίξει σε αρκετές ομάδες της χώρας μας, όπως ο Απόλλων Πόντου, Αστέρας Βλαχιώτη. Ο Αιγαίας που χάνει πολύ εύκολα την μπάλα, πουλάει πολύ εύκολα την μπάλα και φαίνεται να μην έχει μπει καλά στο μάτς. Τώρα είναι πεσμένος πάλι ο Κουέση. Ναι, ο Κουέση είναι πεσμένος, οι παίκτες του Αιγαία δεν βγάζουν την μπάλα. Ο Καλαμπόκας δίνει για τον Χρυσάφη.
Τώρα ο Χρυσάφης, έπειτα και από τις φωνές του Άκη Τζουμερκιώτη, του προπονητή του Πανηγιάλη, που απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο, βγάζει την μπάλα μάλλον εκτός αγωνιστικού χώρου για να δούμε τι ακριβώς έχει ο Κουέση, ο οποίος πέφτει ξανά στο χόρτο. Ο σκόρερ του Πανηγιάλιου, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ με τη φανέλα του, της ομάδας του Αιγίου, ο Σάλα, ο Αρβανίτης, που δεν είναι σήμερα διαθέσιμος, έχει μία ίωση και έμεινε εκτός αποστολής. Ο Ντούνης και ο Μπούμπας είναι οι σκόρερ του Πανηγιάλιου στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα του Άκη Τζουμερκιώτη. Πανηγιάλιος μάλιστα που έχει και νέα πρόεδρο, την Μαρία Μπούκα, έπειτα από μετά την απόφαση του πρωτοδικείου βγήκε νέα διοίκηση στην ομάδα του Πανηγιάλιου, που είπαμε ότι αντιμετωπίζει πολλά διοικητικά προβλήματα. Κάνει μια νέα αρχή με την πρόεδρο, την Μαρία Μπούκα, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της, θα λέγαμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Προσπαθεί να βρει το δρόμο του και ο Πανηγιάλιος, που ξεκίνησε, η αλήθεια είναι, τη χρονιά με πολλά προβλήματα. Άργησε να ξεκινήσει προετοιμασία. Κάποια δελτία παικτών δεν είχαν εκδοθεί. Έφυγαν κάποιοι παίκτες, ήρθαν κάποιοι άλλοι, όπως ο Χριστόφορος Πασαλίδης, που μάλιστα έχει περάσει από... Έχει αγωνιστεί, έχει φορέσει τη φανέλα του Αιωλικού τη σεζόν 2015-2016. Δεν είναι άγνωστος στο φίλαθλο κοινό της Λέσβου, Χριστόφορος Πασαλίδης, και μάλιστα αγωνίστηκε στα περισσότερα παιχνίδια ως βασικός τότε στην ομάδα του Αιωλικού, σε νεαρή ηλικία. Όχι ότι είναι, ότι τον έχουν πάρει και τα χρόνια. 29 ετών είναι ο Πασαλίδης. Ένας παίκτης που είχε ξεκινήσει από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού και έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες Β' και Γ' Εθνικής, κυρίως Γ' Εθνικής, με τελευταία αυτή του Μανδραϊκού, από εκεί αποκτήθηκε. Τον γνωρίζει πολύ καλά ο Άκης Τζουμερκιώτης. Ήταν και από τους βασικούς, θα λέγαμε, πρωταγωνιστές στην περσινή επιτυχημένη πορεία του Μανδραϊκού, με την κατάκτηση του double στη Δυτική Αττική και την άνοδο στη Γάμα Εθνική μέσω των αγώνων Μπαράζ. Και ο Καλικαντής, ο Βασίλης Καλικαντής, ο 31χρονος μέσος, αποκτήθηκε από την ίδια ομάδα, αλλά δεν είναι σήμερα διαθέσιμος, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ρίζος και ο Λιάκος είναι εκτός αποστολής, είναι τιμωρημένοι. Υπάρχουν προβλήματα για τον Πανηγιάλιο αγωνιστικά, όπως και ο Αιγαίας έχει αγωνιστικά προβλήματα με τον Λάμπρο Παλωμένο, που είναι τιμωρημένος λόγω της δεύτερης και της κάρτας που αντίκρισε στο μάτς με τον Λουτράκι. Στην ήττα με 1-0 σε ένα παιχνίδι πάντως που ο Αιγαίας, θα λέγαμε, δείξει τον εαυτό του, είχε δοκάρει κλασικές ευκαιρίες, αλλά δέχτηκε τον γκολ εκεί γύρω στο 60 και ιτήθηκε. Ήταν η τρίτη σερή ήττα και προς το παρόν ιτάται και από την ομάδα του Πανηγιάλιου, ενώ βρισκόμαστε ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά παιχνιδιού και ο Πανηγιάλιος προηγείται από το 13 με τον γκολ του Κουέστα. Λέγαμε όλα αυτά διότι στο παιχνίδι δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών του Αιγαία, με τον Τζανουλίνο να γίνεται όταν επιτίθεται ο Αιγαίας και προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι από την άμυνά του, γίνεται τρίτο στόπερ, μπαίνει ανάμεσα σε Καλαμπόκα και Μάγκα για να δώσει βοήθειες στους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Αιγαία στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Ο Ντούμος πάει κατά μέτωπο, επιτίθεται κατά μέτωπο, έρχεται ο Σεκού για να του δώσει βοήθεια. Δεξιά είναι τώρα η μπάλα με τον Σεκού και τον Χρυσάφη και ανεβαίνει η σέντρα που γίνεται. Δεν βγαίνει ο Αντωνόπουλος. Μονομάχησαν εκεί ο Ψάνης με ένα παίκτη του Πανηγιάλιου που κερδίζει την μπάλα με τον σκόρερ τον Κουέση να γυρίζει πιο πίσω στον Μπούμπα. Αυτός ψάχνει κάθετα και βάζει πολύ καλά το σώμα του και κερδίζει την μπάλα ο Αθανασόπουλος. Αποφεύγει τον Τσιτσεκίδη. Επικίνδυνε εδώ ο Πανηγιάλιος, που έχει την ευκαιρία να κάνει το 2-0 και η μπάλα δεν θα καταλήξει στα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Πασαλίδης από το γύρισμα που έκανε ο Αθανασόπουλος, ο οποίος απέφυγε τον Τσιτσεκίδη. Ο Πασαλίδης από πλεονεκτική θέση, μόνος αμαρκάριστος μέσα από την περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα γκέλαρε στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας του Καλιαμπάκα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανηγιάλιο εδώ να κάνει το 0-2 και να βάλει τα δύσκολα στον Αιγαία, που έχει πολλά προβλήματα, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην άμυνά του. Ο Πανηγιάλιος με Πασαλίδη, Κουέση και Αθανασόπουλο είναι πολύ επικίνδυνος στην επιθετική γραμμή.
πάλι ο Κουέση από τα δεξιά. Κουέση με Ψάνη. Δίνει αριστερά. Έχει ανέβει ο παίκτης του Πανηγιάλιου και παίζει με τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος, ο Μπούμπας. Χάνει την μπάλα από τον Σεκού, ο Ντούμος. Από το δικό του πόδι η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πλάγιο για τον Πανηγιάλιο, που είχε νωρίτερα τη μεγάλη ευκαιρία με τον Πασαλίδη. Ο Αιγιάς που δεν έχει απειλήσει ακόμη αξιόλογα την εστία του Αντωνόπουλου. Τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες του Πανηγιάλιου να εκτελούν ένα πλάγιο με τον Γαλαριώτη. Το θετικό αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν βρέχει στο πλωμάρι. Έχει αυξηθεί κάπως και η προσέλευση του κόσμου, που είναι λιγοστός. Είναι και η μέρα που γίνεται το μάτς Σάββατο και η ώρα φυσικά δεν ευνοεί την προσέλευση του κόσμου. Ενώ ίσως και η βροχή που έπεφτε λίγο νωρίτερα, μέχρι πριν λίγα λεπτά, να απέτρεψε πολλούς να έρθουν στο γήπεδο, ειδικά τους φιλάθλους από τη Μυτιλίνη. Είπαμε ότι δεν υπάρχει εδώ σκεπαστή εξέδρα και είναι δύσκολο για τους φιλάθλους να προφυλαχθούν από την βροχή. Στο παιχνίδι μας ο Αιγαίας έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Τσιτσεκίδη να έρχεται για να το εκτελέσει. Γεμίζει την μπάλα, γεμίζει στην περιοχή ο Τσιτσεκίδης, μια κεφαλιά που γίνεται και από τον Σεκού. Ο Καλαμπόκας που έχει μείνει στην επίθεση, ο Μάγκας, τώρα είναι εκτεθειμένη η άμυνα του Αιγαία. Η μπαλιά του Χρυσάφη για τον Ντούμο, προσπαθεί αυτός να αποφύγει τον Ντούκα που απομακρύνει σε πλάγιο. Θα μείνει ο Αιγαίας ψηλά από την δεξιά πλευρά, έρχεται ο Χρυσάφης είναι. Ναι. Εκτελεί το πλάγιο Χρυσάφης, μια κεφαλιά που γίνεται εκεί. Ο Σεκού κατεβάζει την μπάλα, Τσιτσεκίδης. Με ανοιχτό κοντρόλ ο Τσιτσεκίδης. Έχει μπροστά του τον Κουέση. Επιμένει ο Τσιτσεκίδης και θα κερδίσει το κόρνερ. Αυτό είναι το πρώτο κόντερ που κερδίζει ο Αιγαίας στο μάτς. Είναι μια καλή ευκαιρία να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Αντωνόπουλου, να απειλήσει από στατική φάση ο Αιγαίας, που ακόμη δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια αξιόλογη τελική προσπάθεια. Γενικότερα δεν έχει κάνει στο μάτς κάποιο σουτ. Ευκαιρία είναι εδώ να απειλήσει την εστία του Αντωνόπουλου ο Αιγαίας με το κόρνερ που εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι, απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Πανηγιάλιου και συνέχεια ο διαιτητής υποδεικνύει φάουλ στη μικρή περιοχή. Ήταν το κόρνερ από τον Τζιτσεκίδη και η μπάλα από το πόδι του Μπούμπα πήγε στο δοκάρι. Παραλίγο να έχουμε αυτό γκολ εδώ, αν η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα. Στο 24. Ο Αιγαίας που είπαμε ότι προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Έχασε από Μαλισσίνα, Μαρινθιακό και Λουτράκη. Τελευταία νίκη ήταν στις 13 Οκτωβρίου το 3-0 επί του Πανγηθεατικού, που παρεπιπτόντως είναι η μοναδική νίκη που έχει πετύχει ο Αιγαίας έπειτα από 8 αγωνιστικές, έχοντας μπει πλέον στην 9η αγωνιστική ημέρα του τρίτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τελευταίο θετικό αποτέλεσμα στις 20 Οκτωβρίου με την ΑΕΜ Εικόνου ισοπαλία 1-1 σε αυτό εδώ το γήπεδο, στο Μιχαλέλειο γήπεδο Πλωμαρίου. Και ενώ Πανηγιάλιος βγαίνει με αξιώσεις ξανά στην επίθεση από τα αριστερά, με τον Μπούμπα να χάνει την ισορροπία του, τον Χρυσάφη να έχει οπισθοχωρήσει για να βοηθήσει τους αμυντικούς του Αιγαία και να κερδίζει το φάουλ. Ο Αιγαίος που έχει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα εντός έδρας πριν την 9η αγωνιστική, πριν το ξεκίνημα της 9η αγωνιστικής, και τέρματα 5-4. Εκτός έδρας δεν έχει σκοράρει ακόμα ο Αιγαίας. Όλα τα γκολ που έχει βάλει στο πρωτάθλημα τα έχει πετύχει στα εντός έδρας παιχνίδια του. Παρεπιπτόντως, η πρώτη ήττα του Αιγαία εντός έδρας ήταν από τον Αμαρινθιακό, η μοναδική. Να δούμε σήμερα αν θα το ίδιο θα κάνει και ο Πανηγιάλιος, αν θα αποδράσει με τους 3 βαθμούς από το πλωμάρι. Θέλει να παίξει έξυπνα ο Πασαλίδης για τον Κουέση. Δεν βγήκε αυτό που σχεδίασαν οι παίκτες του Πανηγιάλιου και ο Τζανουλίνος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Καλαμπόκα. Αυτός τη σηκώνει για τον Τσιτσεκίδη, ο οποίος τώρα έχει έρθει αριστερά. Τσιτσεκίδης είναι αριστερά και ο Ψάνης που έχει πάει.
Ψάνης είναι στην... Απομακρύνουν οι παίκτες του Αιγαία. Ο Σεκού κερδίζει το φάουλ από τον Πασαλίδη. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα ο Τσιτσικίδης έχει έρθει αριστερά. Θέλει να παίξει το χώρο ο Αιγαίας με τον Ντούμο και τον Σεκού και τώρα τον Τζιτσεκίδη να δίνει τις μάχες στο εκεί μπροστά στον πάγκο του Πανηγιάλιου με τον σκόρερ της ομάδας, τον Κουέση, που πέτυχε τον γκολ στο 13, εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του Καλιαμπάκα και με σούτ από κοντά έκανε το 0-1. Ο Αιγαίας που χάνει πολύ εύκολα την μπάλα κυρίως στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πολύ ωραία η τρίπλα που κάνει εκεί ο Καλαμπόκας. Ο Χρυσάφης ανεβαίνει από τα δεξιά, σεντράρει, καλή είναι, αλλά δεν μπορεί να μπει στην πορεία της μπάλας ο Πρωτούλης. Ο Γαλαριώτης απομακρύνει, όχι όμως πολύ μακριά, η μπάλα πάει σε αντίπαλο και πιο συγκεκριμένα στον Σεκού, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει εκεί τους αμυντικούς του Πανηγιάλιου, αλλά η πάσα που έκανε δεν ήταν καλή. Τελικά ο Κόμβος διατήρησε την μπάλα σε πόδια παικτών, μάλιστα ο Ψάνης ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου όσο τον ψάχναμε, η αλήθεια είναι, στο χόρτο. Ο Τσιτσεκίδης γι' αυτό ήρθε αριστερά, διότι ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου Ψάνης, ο οποίος τώρα επιστρέφει στο παιχνίδι. Έπαιζε με 10 παίκτες για κάποια λεπτά ο Αιγαίας. Ήταν εκτός ο Ψάνης, ο οποίος τώρα δεν συνεργάστηκε σωστά με τον Τσιτσεκίδη. Στο 28 βρισκόμαστε. Από το 13 ο Πανηγιάλιος προηγείται 1-0 του Αιγαία με τον γκολ του Κουέση. Τώρα ο διαιτητής ο Σαφούρης από τις Σέρες σταματάει το παιχνίδι, διότι ο Κουέση είναι πεσμένος στο χορτό για άλλη μια φορά. Είναι η τρίτη φορά νομίζω που ο Κουέση βρίσκεται στο χορτό. Είναι προφανές ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει. Μάλιστα υπάρχουν παίκτες του Πανηγιάλιου πίσω από την εστία του Αντωνόπουλου που προθερμαίνονται. Να δούμε λοιπόν αν θα πάει σε αναγκαστική αλλαγή ο Άκης Τζουμερκιώτης, αν δηλαδή θα χρειαστεί να βγάλει από το μάτς τον Κουέση, ο οποίος έχει δημιουργήσει ούκο λίγα προβλήματα στους αμυντικούς του Αιγαία και είναι αυτός που έχει σημειώσει το μοναδικό γκολ στην αναμέτρηση το οποίο έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Ο Αιγαίας που προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση από τα αριστερά με τον Τζιτσεκίδη, η μπαλιά για τον Ψάνη, η προβολή από τον Ντούκα, προλαβαίνει και διατηρεί την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Σταθόπουλος. Το πλάγιο είναι για τον Αιγαία. Ναι, ο Κουέση δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο σκόρερ θα φύγει από το μάτς λόγω τραυματισμού. Το πάλεψε, αλλά φαίνεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει να είναι πιο σοβαρό από αυτό που έδειχνε στην αρχή. Και ο Συρμής με το νούμερο 14 είναι ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Κουέση λόγω τραυματισμού. Στο 30, μισή ώρα παιχνιδιού στο Μιχαλέλιο γήπεδο Πλωμαρίου, Αιγαίας Πανηγιάλιος 0-1 από το 13 με τον γκολ του Κουέση. Ο Αιγαίας που είχε στο 24 δοκάρι έπειτα από εκτέλεση κόντερ του Τσιτσεκίδη και η μπάλα βρήκε στον Εμπούμπα στον παίκτη του Πανηγιάλιου και χτύπησε στο δοκάρι του Αντωνόπουλου. Αυτή είναι η μέχρι στιγμής η καλύτερη στιγμή από πλευράς Αιγαία. Αποστατική φάση. Απ' την άλλη ο Πανηγιάλιος εκτός από τον γκολ έχει μία-δύο ακόμα κλασικές ευκαιρίες με Κουέση και Πασαλίδη. Σίγουρα είναι πρόβλημα ο τραυματισμός που στερεί τη δυνατότητα στον Κουέση να συνεχίσει το μάτς. Τα δύο τριάρια και ο Ψάνης με τον Γαλαριώτη μονομαχούν. Η μπάλα θα φύγει από τα πόδια του Χρυσάφη. Του Χρυσάφη δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Και ο Αντωνόπουλος κερδίζει λίγο χρόνο. Για τον Πανηγιάλιο σίγουρα είναι σημαντικό να πάει στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του ημιχρόνου έχοντας
με το υπέρ του 1-0. Αντωνόπουλος γεμίζει ψηλά στον αέρα, μονομάχησαν ο Πασαλίδης και ο Τζανουλίνος. Ο διαιτητής του αγώνα βλέπει σπρόξιμο του Πασαλίδη πάνω στον Τζανουλίνο και δίνει το φάουλ για τον Αιγαία στο 31. Στο μάτς της 9ης αγωνιστικής, του 3ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, ειδικά για τον Αιγαία που θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και πρέπει να την εκμεταλλευτεί, διότι ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα, πολύ απαιτητικό πρόγραμμα για την ομάδα του Δημήτρη Γαβαλά, που βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και είναι τώρα στην επίθεση με τον Κόμβο να βγάζει μια γλυκιά σέντρα στην περιοχή για τον Πρωτούλη. Με τη γροθιά απομακρύνει ο Αντωνόπουλος, η μπάλα είναι ξανά σε πόδια παικτών του Αιγαία, με τον Ντούμο να γυρίζει πιο πίσω στον Τζιτσεκίδη. Σεκού χάνει εύκολα την μπάλα από τον Σταυρόπουλο και στη συνέχεια ο Σεκού κάνει φάουλ πάνω στον παίκτη, πάνω στον μέσο του Πανεγιάλιου. Ένα φάουλ εκεί κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Η αλήθεια είναι πως στα τελευταία λεπτά ο Αιγαίας επιχειρεί να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα, να το ισορροπήσει έτσι ώστε να βγει με αξιώσεις στην επίθεση και να δημιουργήσει προβλήματα στην εστία του Αντωνόπουλου, που δεν έχει απειληθεί παρά μόνο στη φάση του 24ου λεπτού με το δοκάρι, που βέβαια η μπάλα πήγε στο δοκάρι από παίκτη του Πανεγιάλου και πιο συγκεκριμένα από τον Εμπούμπα. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Πανεγιάλου με τον Σταυρόπουλο και τώρα τον Σάλα. Σάλα για τον Λιάτο, αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Σταθόπουλο, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτες του Αιγαία με τον Καλαμπόκα, αλλά πάλι ο Αιγαίας χάνει εύκολα την μπάλα. Ο Γαλαριώτης κυκλοφορεί τώρα την μπάλα, ο Πανεγιάλιος με ηρεμία, με υπομονή προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι από την άμυνά του. Η μπαλιά που γίνεται εξωστρακίζεται από τον Μάγκα, η μπαλιά μπροστινή για τον Πρωτούλη, βγαίνει ο Αντωνόπουλος, έχει καταλάβει τη φάση και θα μαζέψει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Πανεγιάλιου, ο βασικός goalkeeper της ομάδας του Αιγίου, ο Θόδωρης Αντωνόπουλος στα 23 του χρόνια, με τα γραφικό απόκτημα από την Κηφισιά, έχει αγωνιστεί και στην K19 της ΑΕΚ αλλά και στον Πανιόνιο, ο νεαρός goalkeeper. Σε κανονική ροή παιχνιδιού ο Πανεγιάλιος κερδίζει ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, το έκανε ο Μάγκας στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα. Λέγαμε λοιπόν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Πανεγιάλιος, που έχει και νέο γυμναστή, τον Εμίλιο Βελή. Ο Καλικαντής λοιπόν είναι εκτός αποστολής, τραυματίστηκε στο μάτς με την Κόρινθο. Ρίζος και Λιάκος είναι τιμωρημένοι, ενώ ο Ορβανίτης αντιμετωπίζει μία ίωση και είναι και αυτός εκτός αποστολής. Εκτέλεσε ο Πασαλίδης, η κεφαλιά που έγινε από τον προωθημένο Σταθόπουλο, είναι εκτεθειμένος ο παίκτης του Πανεγιάλιου, ως μη γενόμενη αυτή η φάση που μόλις είδαμε στο 34 και ενώ το 0-1 παραμένει από το 13 με τον γκολ του Κουέση που αντικαταστάθηκε στο 30 από τον Σιρμή, δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο σκορ του Πανεγιάλιου, τραυματίστηκε λίγο μετά τον γκολ που πέτυχε και έκανε προσπάθεια να συνεχίσει, όμως άντεξε μόνο για μισή ώρα ο παίκτης του Πανεγιάλιου. Τσιτσεκίδης, Τζανουλίνος. Τώρα φαίνεται να παίζει με τρία στόπερο Αιγαίας, με Τζανουλίνο, Καλαμπόκα και Μάγκα. Κόμβος αποφεύγει τον αντίπαλό του, κάνει μια παλιά στην περιοχή για τον Πρωτούλη, απομακρύνουν οι παίκτες του Πανεγιάλιου, μια κεφαλιά στο πουθενά από τον Τζανουλίνο, δεν έβλεπε ο Τζανουλίνος. Δεν ήταν καλή εδώ η επιλογή από τον μέσο του Αιγαία, που πλέον έχει έναν διαφορετικό ρόλο να γίνεται τρίτο στόπερ ορισμένες φορές, να μπαίνει ανάμεσα σε Καλαμπόκα και Μάγκα. Η κεφαλιά από τον Τζανουλίνο. Ο Ντούμος προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα, ο Κόμβος. Είναι πολλά τα λάθη που κάνουν οι παίκτες του Αιγαία στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο Αιγαίας έχει κάνει τα περισσότερα λάθη από κάθε άλλο εντός έδρας παιχνίδι που έχει δώσει στο πρωτάθλημα. Χάνει πολύ εύκολα την μπάλα η ομάδα του Δημήτρη Γαβαλά, που έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ με τον Χρυσάφη να είναι στην μπάλα για να το εκτελέσει. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, απομακρύνουν οι παίκτες του Πανεγιάλιου. Κατεβάζει ο Πασαλίδης, βλέπει το ανέβασμα του
του Σάλα. Από τα αριστερά ο Σάλα παίζει κάθετα για τον Πασαλίδη, ο οποίος σε κανονική ροή και από τη θέση που είμαστε φάνηκε να είναι εκτεθειμένος. Παρ' όλα αυτά το σημαίακι του βοηθού παραμένει, δεν σηκώθηκε. Γύρισε την μπάλα επικίνδυνα ο Σιρμής. Σε ένα σημείο όμως που απομακρύνει ο Μάγκας. Έμεινε κάτω η σημαία του βοηθού, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από την κερκίδα και εμείς από το σημείο που βρισκόμαστε, γιατί είμαστε πλάγια. Φάνηκε ότι ο Πασαλίδης ήταν πιο μπροστά από τους αμυντικούς σε κανονική ροή παιχνιδιού, το είδαμε και εμείς. Παρ' όλα αυτά ο βοηθός άφησε κάτω, έμεινε κάτω το σημαίακι του βοηθού, αλλά δεν βγήκε ευκαιρία για τον Πανεγιάλιο, οπότε μικρό το κακό και ενώ βρισκόμαστε στο 37ο λεπτό. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα και άλλος παίκτης του Πανεγιάλιου, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Τώρα θα δοθεί συνέχεια στο μάτς με τον Τσιτσεκίδη να εκτελεί ένα πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Εγγέας, που αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση στο 24 με το δοκάρι, που βέβαια η μπάλα πήγε από παίκτη του Πανεγιάλιου στο δοκάρι και πιο συγκεκριμένα από τον Μπούμπα, δεν έχει απειλήσει άλλη φορά την εστία του Αντωνόπουλου. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η άμυνα, είναι ότι για άλλο ένα μάτσο ο Αιγαίας δυσκολεύεται να κάνει ευκαιρίες. Χάνει πολύ εύκολα την μπάλα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φτιάξει μια καλή επίθεση και να βρει κάποιο γκολ. Τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Αντωνόπουλος, ναι, ο τερματοφύλακας του Πανεγιάλιου, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο μάτς της ένατης αγωνιστικής. Γεμίζει ο Αντωνόπουλος, κατεβάζει την μπάλα ο Σεκού. Ντούμος παίζει κάθετα για τον Πρωτούλη. Σπρόξιμο του Σταθόπουλου βλέπει ο διαιτητής, δίνει το φάουλ στον Πρωτούλη και μια καλή ευκαιρία για ένα γέμισμα από τους παίκτες του Αιγαία, που εφόσον δεν μπορούν να βρουν, δεν μπορούν να βρουν ευκαιρίες Πάμε καλά! Προσπαθούν να απειλήσουν, τέλος πάντων, αποστατικές φάσεις, όπως εδώ εκτελέστηκε, δεν απομακρύνθηκε η μπάλα, το σουτ και γκολ! 1-1! Ο Αιγαίας φέρνει το μάτς στα ίσια με τον Δημήτρη Ψάνη. Ναι, ο Ψάνης είναι ο σκόρερ. 1-1, ο Αιγαίας ισοφαρίζει. Με τον Δημήτρη Ψάνη, ο οποίος εποφελήθηκε από το λάθος διώξιμο των αμυντικών του Πανεγιάλιου και με σουτ από πλάγια θέση έκανε το 1-1, δυνατό σουτ από τον Δημήτρη Ψάνη, μπάλα στα δίχτυα στο 40 λεπτό. Ό,τι καλύτερο για τον Αιγαία αυτό το γκολ. Εκτέλεσε το φάουλο ο Χρυσάφης, απομάκρυναν σε πρώτο χρόνο οι αμυντικοί του Πανεγιάλιου, σε δεύτερο χρόνο ο Ψάνης με σουτ από πλάγια θέση κάνει το 1-1. Έστειλε την μπάλα στη γωνία, στη δεξιά γωνία του Αντωνόπουλου και κάπως έτσι ο Αιγαίας ισοφαρίζει. Βρίσκει απάντηση στον γκολ του Κουέση με τον Ψάνη. Πάμε! Πάμε, πάμε, πιες! Μπράβο! Έτσι! Για να δούμε πλέον το παιχνίδι. Αποκτά ξανά ενδιαφέρον μετά τον γκολ που πέτυχε ο Ψάνης, ο οποίος προωθήθηκε στην επίθεση για τη στατική φάση που κέρδισαν οι παίκτες του Αιγαία. Και με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Αντωνόπουλο και κάπως έτσι
Ο Αιγαίας φέρνει το παιχνίδι στα ίσια λίγο πριν πάμε στην ανάπαυλα του πρώτου μέρους. Ένα σημαντικό γκολ για τον Αιγαία που σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα στο μάτς. Άλλος το Καστανάκι. Μάγκας για τον Τσατσακίδη, για τον Τσιτσεκίδη. Ο Ντούμος χάνει, κερδίζει ο Παναγιάλος με τον Σιρμή. Ο Ντούκας. Ανεβαίνουν ψηλά οι παίκτες του Αιγαία να πιέσουν την πρώτη πάση του αντιπάλου. Η παλιά που γίνεται από τον Μπούμπα, ο οποίος δεν έχει φανεί στο μάτς. Τζανουλίνος γυρίζει πίσω στον Μάγκα. Κρατάει την μπάλα ο Μάγκας. Τζανουλίνος. Και τώρα Καλαμπόκας. Η παλιά που γίνεται δεν την κατάλαβε ο Χρυσάφης και ο Λιάτος αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για τον Πανηγιάλιο. Αθανασόπουλος με Καλαμπόκα, το πλάγιο είναι για τον Αιγαία. Άφησε έξυπνα την μπάλα να περάσει εκτός ο Καλαμπόκας, ο κεντρικός αμυντικός του Αιγαία. Από το 40 έχει φέρει το μάτι στα ίσια με τον γκολ του Ψάνη. Δεύτερο γκολ για τον Ψάνη στο πρωτάθλημα. Έκτο γκολ για τον Αιγαία στη φετινή γάμα εθνική και τα έξι τα έχει βάλει στα εντός έδρας παιχνίδια του και είναι στην επίθεση ξανά με τον Ντούμα. Για να δούμε αν μπορεί να γυρίσει το μάτς πριν τελειώσει το πρώτο μέρος. Έβγαλαν την μπάλα από την άμυνά τους, απομάκρυναν την μπάλα επέκτηση του Πανηγιάλιου. Ο Καλιαμπάκας ανοίγει το παιχνίδι για τον Καλαμπόκα, πιέζεται αυτός από τον Πασαλίδη. Με μία όμως πολύ εξαιρετική προσποίηση απέφυγε τον Πασαλίδη. Ο διαιτητής τώρα βλέπει χέρι του Τσιτσεκίδη. Μάλιστα. Και κάπως έτσι η μπάλα θα πάει στον Πανηγιάλιο. Μάλιστα ο Σαφούρης από τις Σέρες πάει στο μπάγκο του Αιγαία να κάνει παρατηρήσεις. Ήταν, έγινε μπροστά στον μπάγκο του Αιγαία η φάση με το χέρι του Τσιτσεκίδη. Είπαμε, ο Αιγαίας έχει μεγάλη ανάγκη την νίκη στο σημερινό παιχνίδι, διότι ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για την ομάδα του Δημήτρη Γαβαλά. Απ' την άλλη, ο Πανηγιάλιος, που είναι σαφώς σε καλύτερη θέση στη βαθμολογία, θέλει και αυτός να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Οι δύο ομάδες αγνοούν την νίκη στα τελευταία μάτς. Γενικά το θετικό αποτέλεσμα. Εκτελέστηκε το φάουλ, έγινε μια κεφαλιά πολύ άστοχη, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα από δίπλα από τα δοκάρια του Καλιαμπάκα, που δεν ανησύχησε. Στο 44. Στο 13 ο Κουέση το 0-1. Στο 40 ο Ψάνης το 1-1. Και ο Καλιαμπάκας είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Εσεκού. Ο Πανηγιάλιος που βγαίνει με αξιώσεις στην επίθεση από τα αριστερά με τον Εσάλα. Αποφεύγει τον Σεκού. Δίνει δεξιά στον Γαλαριώτη. Χαμηλά η σέντρα από τον Γαλαριώτη. Απομάκρυνε σε πρώτο χρόνο Τζανουλίνο. Σε δεύτερο ο Μάγκας. Έβγαλαν την μπάλα. Έδιωξαν βασικά τον κίνδυνο οι παίκτες του Αιγαία. Κεφαλιά που γίνεται εκεί. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος ο Πασαλίδης. Πασαλίδης, που είναι και ο αρχηγός για τον Πανηγιάλιο στο σημερινό παιχνίδι, και ο Σταθόπουλος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Αντωνόπουλο. Τρέχει να πιέσει τον Αντωνόπουλο. Ο Πρωτούλης πρόλαβε ο Αντωνόπουλος να διώξει την μπάλα, η οποία είναι τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με το Σεκού να κερδίζει το φάουλ από τον Σταυρόπουλο, τον μέσο του Πανηγιάλιου. Δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από τα 45. Βλέπει το ρολόι του διαιτητής για να δούμε αν θα δώσει, αν θα έχουμε καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο Αιγαίας που έχει κερδίσει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή με τον Χρυσάφη. Ξανά στην μπάλα, εκτελεί, η μπάλα παίρνει ύψος, απομακρύνει όπως ο Σιρμής. Και ο διαιτητής σφυρίζει, δίνει φάουλ που έγινε πάνω στον Σιρμή μέσα στην περιοχή. Και ο Αντωνόπουλος, ο τερματοφύλακας του Πανηγιάλιου. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
βρίσκει Αιγαία και Πανεγιάλιο να είναι στο ισόπαλο 1-1. Γεμίζει ο Αντωνόπουλος. Κεφαλιά που γίνεται και από τον Χρυσάφη. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Μπούμπας. Κερδίζει ξανά την μπάλα ο Αιγαία στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ντούμο και τώρα τον Σεκού. Τσιτσεκίδης. Κάνει καλή δουλειά από τα αριστερά ο Τσιτσεκίδης. Σεκού. Τσιτσεκίδης. Μάγκας. Κυκλοφορεί την μπάλα ο Αιγαίας. Ντούμος. Έκοψε εκεί ο Σάλα. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Μάγκα, ο οποίος έκανε μια βουτιά εκεί και απομάκρυνε με αυτοθυσία την μπάλα σε πλάγιο. Ενώ έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετές διακοπές στο πρώτο μέρος, κυρίως για κάποιους τραυματισμούς που είχαμε, με πιο έτσι σημαντικό τον τραυματισμό του Κουέση που του κόστησε και τη συμμετοχή του στο υπόλοιπο του μάτς. Αντικαταστάθηκε στο 30 λεπτό από τον Συρμίο σκόρερ του Πανεγιάλιου. Ο Τζανουλίνος παραχωρεί ένα πλάγιο, το οποίο όμως δεν θα εκτελεστεί, καθώς ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους έπειτα από 2 λεπτά καθυστερήσεων. Αιγαίας Πανεγιάλιος 1-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά, με τον Πανεγιάλιο να μπαίνει καλύτερα στο παιχνίδι, να ανοίγει το σκορ στο 13 μεσού του Κουέση. Στη συνέχεια ο Αιγαίας ισορρόπησε κάπως στο μάτς, το έφερε στα δικά του μέτρα. Στο 24, έπειτα από εκτέλεση εικόνη του Τσιτσεκίδη, η μπάλα από τον Μπούμπα κατέληξε στο δοκάρι. Στο 40, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Χρυσάφη και όχι τόσο καλό διώξιμο των αμυντικών του Πανεγιάλιου, ο Ψάνης από πλάγια θέση μέσα από την περιοχή με δυνατό σουτ έκανε το 1-1, που είναι σκόρ ημιχρόνου στην συνάντηση της 1ης αγωνιστικής ημέρας του 3ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Γυρίσαμε εικόνα και ήχο στο Μιχαλέλιο γήπεδο Πλωμαρίου για την 1η αγωνιστική μέρα του 3ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αιγαίας Πανεγιάλιος είναι στο 1-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά, σε ένα παιχνίδι, σε ένα ανοιχτό παιχνίδι που, στο οποίο μπήκε καλύτερα ο Πανεγιάλιος. Είχε την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Άνοιξε το σκορ στο 13 με τον Εκουέση, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του Καλιαμπάκα έπειτα από τη σέντρα που έγινε από αριστερά από τον Ελιάτο και με σουτ από κοντινή απόσταση έκανε το 0-1. Στο 20 μάλιστα ο Πασαλίδης είχε μοναδική ευκαιρία με σουτ μέσα από την περιοχή να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στους γηπεδούχους. Σε αυτή τη φάση δεν έγινε το 0-1, το 0-2. Μετά το 25, η αλήθεια είναι ότι ο Αιγαίας ισορρόπησε το παιχνίδι, το έφερε στα δικά του μέτρα. Στο 24 είχε δοκάρει έπειτα από εκτέλεση εικόνα του Τσιτσεκίδη και κεφαλιά, γυριστή κεφαλιά του Μπούμπα που χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Πανεγιάλιου. Ο Αιγαίας που δεν απείλησε αξιόλογα σε κανονική ροή παιχνιδιού, αλλά στο 40 από στατική φάση, με ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Χρυσάφης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, θα λέγαμε, η μπάλα ήρθε στην περιοχή του Πανεγιάλου, δεν απομακρύνθηκε καλά από τους αμυντικούς των φιλοξενούμενων, στρώθηκε στον Ψάνη, ο οποίος με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα. Κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του πρώτου μέρους, που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 1-1. Αυτό σημαίνει πως το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται να διεξαχθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πανεγιάλιος που έκανε και μία, προχώρησε σε μία αναγκαστική αλλαγή με τον Συρμή να αντικαθιστά τον Κουέση, τον σκόρερ, ο οποίος τραυματίστηκε στο 30 και είχε τραυματιστεί βασικά λίγο νωρίτερα, αλλά άντεξε μέχρι το 30 και αντικαταστάθηκε από τον Συρμή. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Από ό,τι βλέπω, χωρίς αλλαγές συνεχίζουν οι δύο ομάδες, παρά μόνο η αλλαγή του Πανεγιάλιου στο 30, η αναγκαστική. Πανεγιάλιος που είναι στη σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο. Ο διαιτητής Σαφούρης βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα του. Και το δεύτερο μέρος αρχίζει με τον Πανεγιάλιο να έχει την πρώτη κατοχή στο δεύτερο μέρος. Η
την μπάλα όμως βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πλάγιο για τον Αιγαία. Το εκτελεί ο Κόμβος, ο οποίος νεαρός μέσος αγωνίζεται για πρώτη φορά βασικό στο φετινό πρωτάθλημα. Παίρνει το βάπτισμα του πυρός, θα λέγαμε, στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής ως βασικός ο νεαρός μέσος του Αιγαία. Από τα αριστερά ο Πανεγιάλιος με τον Σιρμή, όχι με τον Λιάτο, ο Λιάτος ήταν ο παίκτης που έκανε την προσπάθεια από την αριστερή πλευρά. Ένα πλάγιο που έχει κερδίσει ο Πανεγιάλιος εκεί μπροστά στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας. Εκτελέστηκε. Ο Σάλα έχασε εύκολα την μπάλα από τον Σεκού. Χρυσάφης κλείνεται εκεί από τον Μπούμπα, ο οποίος βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κώστας Μπούμπας που δεν έχει φανεί απειλητικός για την άμυνα του Αιγαία. Ένας παίκτης που έχει εμπειρία, έχει μεγάλη εμπειρία από το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ωστόσο σήμερα δεν έχει φανεί στο μάτς. Τον έχουν κλείσει καλά οι αμυντικοί του Αιγαία. Απομακρύνωσε όποιο μακριά γίνεται την μπάλα ο Σταθόπουλος. Ο Καλαμπόκας γυρίζει την μπάλα στον Καλιαμπάκα. Πηγαίνει να πιέσει εκεί τον Καλιαμπάκα ο Αθανασόπουλος. Ξανά Καλαμπόκας. Κόμβος που έχει έρθει τώρα δεξιά. Φαίνεται να μοιάζει τώρα να αγωνίζεται δεξί μπάκο ο Κόμβος, να έχει αλλάξει θέση και να έχει φύγει από τη μεσαία γραμμή και να έχει έρθει δεξιά ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Αιγαία. Μάγκας. Το πλάγιο είναι για τον Αιγαία. Το παραχώρησε ο Πασαλίδης και θα το εκτελέσει ο Τσιτσεκίδης. Ηλίας Τσιτσεκίδης. Πρωτούλης. Φάουλ. Έχει υποδείξει ο διαιτητής υπέρ των γηπεδούχων. Ένα φάουλ που ανεβαίνει να το εκτελέσει ο Μάγκας. Γεμίζει. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Πρωτούλης. Απομακρύνει ο Ντούκας. Μια κεφαλιά που γίνεται και από τον Λιάτο. Η μπάλα που είναι πλάγιο για τον Πανεγιάλη, ο Κόμβος το παραχώρησε. Βγήκε πρώτου Σάλα και απομάκρυνε. Σάλα κλείνεται από δύο, κλέβει ο Χρυσάφης. Ψάνης, Σεκού, Ντούμος πιο πίσω για τον Τζανουλίνο. Μάγκας ανεβαίνει να πιέσει ο Πανεγιάλιος. Κρατάει ψύχρεμα την μπάλα ο Μάγκας και δίνει αριστερά στον Τζιτσεκίδη, Σεκού. Με τον Σιρμή να τον πιέζει. Τζανουλίνος. Είναι αυτό που λέγαμε και στο πρώτο μέρος, ότι σε φάση άμυνας ο Τζανουλίνος γίνεται, μάλλον όταν χτίζει, όταν πάει να χτίσει, στην προσπάθεια του να χτίσει την επίθεση ο Αιγαίας από την άμυνά του, Τζανουλίνος γίνεται τρίτο στόπερ, μπαίνει ανάμεσα σε Καλαμπόκα και Μάγκα και δίνει έξτρα βοήθεια. Ο Αιγαίας που κερδίζει την μπάλα με τον Χρυσάφη να ευνοείται από τις κόντρες. Σεντράρει ο Χρυσάφης, καλή είναι. Πρωτούλης όμως δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ. Η αλήθεια είναι ότι με τη φόρα που είχε το σώμα του ήταν δύσκολο εκεί να απειλήσει ο Πρωτούλης. Και τώρα χρειάζεται προσοχή για τον Αιγαία, διότι ο Πανεγιάλιος θέλει να βγει γρήγορα στην κόντρα. Αλλά χάθηκε εύκολα η μπάλα από τον Πασαλίδη. Ο Χρυσάφης προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση από τον Λιάτο. Ο Πρωτούλης κόβει ο Λιάτος. Αν πέρναγε η μπάλα, ο Χρυσάφης θα έμπαινε με αξιώσεις στην περιοχή από τα δεξιά. Στη συνέχεια έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Πανεγιάλιος. Οι δύο ομάδες που μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονος. 50 λεπτό. 1-1 το σκορ. Με τα γκολ τον Κουέση στο 13 και Ψάνη στο 40. Κουέση που δεν συνεχίζει στο μάτς. Τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Σιρμή. Λιάτος.
Κυκλοφορούν την μπάλα υπέρ του Πανεγιάλη, όμως έκανε εύκολο λάθος ο Μπούμπας, ο οποίος φαίνεται να είναι εκτός παιχνιδιού. Από μακριά ο Ψάνης πάει να βάλει το γκολ της χρονιάς. Παραλίγο εδώ ο Ψάνης να βάλει ένα υπέροχο γκολ. Είδε εκτός εστίας τον Αντωνόπουλο, ο οποίος την τελευταία στιγμή μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα σε αυτό το σουτ από μακριά, το δυνατό βολέα από μακριά του Ψάνη, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν δίστασε ο Ψάνης να σουτάρει. Παραλίγο εδώ να βάλει ενδεχομένως τον γκολ της χρονιάς ο Αιγαίας με τον Ψάνη, που είδε εκτός εστίας τον Αντωνόπουλο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αιγαίο όπως και να έχει. Το 51 με τον Ψάνη. Σεκού κλείνεται εκεί από δύο, προσπαθεί να αποφύγει τον Σιρμή, όχι τον Σάλα. Έχει οπισθοχωρήσει για να βοηθήσει τους αμυντικούς του Πανηγιάλη ο Αθανασόπουλος. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Ντούμου εντωμεταξύ και δίνεται φάουλ υπέρ του Πανηγιάλη. Στο 51 η μεγάλη ευκαιρία με τον Ψάνη, ο οποίος από μακριά, από μακρινή απόσταση λίγο έλειψε να πετύχει τον γκολ της ζωής του. Πήγε να βάλει ένα υπέροχο γκολ. Είδε εκτός εστίας τον Αντωνόπουλο, ο οποίος όμως είχε απάντηση στο σουτ του παίκτη του Αιγαία, που είναι εκ των κορυφαίων θα λέγαμε στο σημερινό μάτς. Άλλωστε είναι και ο σκόρερ του Αιγαία. Σεκού στο χώρο της μεσαίας γραμμής δίνει δίπλα του στον Ντούμο. Τζανουλίνος γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μάγκα, ο οποίος πιέζεται και από τον Αθανασόπουλο. Όπως απομακρύνει ο Καλιαμπάκας, η μπάλα περνάει εκτός γηπέδου στη θάλασσα, που είναι δίπλα στο γήπεδο, στο Μιχαλέλιο γήπεδο, και χάνονται πολλές μπάλες, η αλήθεια είναι. Εκτελέστηκε το πλάγιο, απομάκρυνε ο Σεκού. Ο Ντούμος έχασε εύκολα την μπάλα σε ένα καθοριστικό σημείο. Παρ' όλα αυτά ο παίκτης του Πανηγιάλη εκεί προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος, σηκώνει την μπάλα, ο Μπούμπας ήταν, δεν μπόρεσε όμως να συνεργαστεί με τους συμπαίκτες του. Ο Πανηγιάλης που τώρα έχει κενά στην άμυνα και ο προθυμένος Ψάνης θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει ΣΥΡΙΖΑ δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας του Αντωνόπουλου. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Αιγαία με τον Δημήτρη Ψάνη, ο οποίος τα κάνει όλα στο σημερινό μάτς. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αιγαία, έχει πάρει πλέον θέση στην επίθεση. Ο Ψάνης στο 53ο λεπτό, μέσα σε 2 λεπτά, ο Ψάνης έχει χάσει 2 μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα του. Λίγο out, η μπάλα πέρασε στο σουτ του Ψάνη, την ώρα που ο Αιγαίας προχωρά θα κάνει την πρώτη του αλλαγή, με τον Τζανουλίνο να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και τη θέση του να παίρνει το πάλι με το νούμερο 17, πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Το πάλι αντικαθιστά τον Τζανουλίνο. Αλλαγή θα κάνει σε λίγο και ο Πανηγιάλιος. Ο Άκης Τζουμερκιώτης βλέπει ότι η ομάδα του έχει πολλά κενά στην άμυνα, τα οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Αιγαία, κυρίως με τον Ψάνη, ο οποίος έχει χάσει 2 μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε 2 λεπτά. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Αντωνόπουλο. Μια κεφαλιά που γίνεται και από τον Χρυσάφη. Προτούλης. Ο Ντούκας δεν είχε επιλογές, γι' αυτό κοντά του, γι' αυτό και από μάκρυνε όσο πιο μακριά γινόταν την μπάλα. Πάλι ο Ντούκας βρίσκει αυτή τη φορά συμπαίκτη και πιο συγκεκριμένα τον Σιρμή. Ο Μάγκας δίνει τη λύση στην άμυνα, απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους που θα ανέβουν από τα αριστερά. Ο Λιάτος είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο, παίζει για τον Μπούμπα ξανά Λιάτος. Διπλή κόντρα και το πλάγιο είναι για τον Αιγαία. Ο Λιάτος βρήκε τελευταίος την μπάλα και το πλάγιο είναι για τον Αιγαία. Αλλαγή θα κάνει ο Πανηγιάλιος. Δεύτερη αλλαγή στο παιχνίδι με το νούμερο 16, ο Ορτέτζιος. Θα μπει στο παιχνίδι στο 55. Πάμε Ψανής, μπράβο μου παιχταρά. Έφυγε από το μάτς ο Γαλαριώτης με το νούμερο 3 για να περάσουμε το νούμερο 16, ο Ορτέτζιος.
Μπάλα έχει βγει εκτός. Αργύρης Ορτέτζιος. Θα πάρει θέση στην... Για να δούμε πού θα αγωνιστεί ο Ορτέτζιος. Αν θα αγωνιστεί στη μεσαία γραμμή, αν θα έχει ένα πιο προθυμένο ρόλο. Στην μεσαία γραμμή φαίνεται να παίζει προς το παρόν. Για να δούμε όμως τον Πανηγιάλη που είναι ξανά στην επίθεση. Ο Αθανασόπουλος αποφεύγει το σούτ που γίνεται και είναι το γκολ. Εδώ ο Αιγαίας δέχεται ένα φθηνό γκολ από τον Σιρμή. Έχω την εντύπωση. Εδώ ο Αδράνης η άμυνα του Αιγαία δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Ο Αθανασόπουλος έκανε τις τρίπλες μέσα στην περιοχή και ο Σιρμής που αντικατέστησε τον Κουέσε στο πρώτο ημίχρονο είναι ο παίκτης που δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του Πανηγιάλιου που βρίσκει δεύτερο γκολ στο παιχνίδι στο 56. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού θα λέγαμε, διότι ο Αιγαίας είχε μπει καλύτερα στο δεύτερο μέρος, είχε τις μεγάλες ευκαιρίες με τον Ψάνη, αλλά στο 56 ο Σιρμής εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των αμυντικών του Αιγαία και με σούτ δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Ενώ λέγαμε για τον Αργύριο Ορτέτζιο, τον 19χρονο μέσο που πήρε μεταγραφή από την ΚΑΠΑ 19 του Βόλου και αποτέλεσε τη δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του Άκη Τζουμερκιώτη. Τώρα είναι η σειρά του Δημήτρη Γαβαλά να επέμβει στο μάτς. Φωνάζει κοντά του τον Άκη Μιχαλάκη, θα αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Δημήτρης Γαβαλάς από τη στιγμή που ο Αιγαίας είναι υποχρεωμένος να βγει ξανά στην επίθεση για να ψάξει εκ νέου την ισοφάριση. Πρέπει να βάλει στο μάτς παίκτες που αγωνίζονται στην επιθετική γραμμή και ένας από αυτούς είναι φυσικά ο Άκης Μιχαλάκης. Όπως και να έχει όμως από το 56 ο Πανηγιάλιος έχει ανακτήσει το προβάδισμα με τον γκολ του Σιρμή, ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Είναι το πρώτο γκολ του Σιρμή στο πρωτάθλημα. Γιώργος Σιρμής, 21 ετών, αποκτήθηκε από την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει παίξει και στην ΚΑΠΑ 19, αλλά τόσο στην ΚΑΠΑ 19 όσο και στην ΚΑΠΑ 17 των Ερυθρόλευκων. Ενώ έχει και 2 συμμετοχές στο UEFA Youth League, τη διοργάνωση που κατέκτησε πέρυσι η ομάδα νέων του Ολυμπιακού. Γιώργος Σιρμής. Στην επίθεση ξανά ο Πανεγιάλιος, η σέντρα που γίνεται από τον Πασαλίδη. Από μάκρυνο πως όπως ο Τσιτσεκίδης. Προσπαθεί να ευνοηθεί και από τις κόντρες ο Σιρμής. Ο Τσιτσεκίδης, μια πάσα στο πουθενά, σε ένα σημείο που είναι μόνο ο παίκτης του Πανεγιάλιου και πιο συγκεκριμένα ο Σταυρόπουλος που γυρίζει την μπάλα ακόμα πιο πίσω. Λιάτος Πασαλίδης, το πλάγιο είναι για τον Πανηγιάλιο, η μπάλα έχει βρει στο σώμα του Χρυσάφη. Υπάρχει πάλι παγωμάρα στην εξάδρα μετά το δεύτερο γκολ του Πανηγιάλιου, που η αλήθεια είναι ότι κόβει τα φτερά των παικτών του Αιγαία, που έδειχνε να πατάει καλύτερα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και να έχει 2 ανεπανάληπτες ευκαιρίες με τον Ψάνη για να σκοράρει αυτός και να πάρει το προβάδισμα. Εν τέλει κόντρα στη ροή του μάτσο, ο Πανηγιάλιος βρίσκει γκολ με τον Σιρμή. Και στο 59 και στο 59 ο Σεκού θα κάνει χώρο για να περάσει στο μάτσο ο Μιχαλάκης. Βγάζει μέσο και βάζει επιθετικό. Καταλαβαίνετε ότι ο Δημήτρης Γαβαλάς θα τα παίξει πλέον όλα για όλα. Λιάτος έχασε, πλάγιο για τον Αιγαία, το εκτελεί ο Κόμβος, Καλαμπόκας, Τοπάλι, ανοιχτό κοντρόλ από τον Τοπάλι, σε δεύτερο χρόνο κάνει μια μπαλιά για τον Ψάνη, ο οποίος με τη μία δίνει στον Πρωτούλη. Ο Πρωτούλης πέφτει στο χόρτο. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Πανηγιάλου και πιο συγκεκριμένα ο Σταθόπουλος. Ευνοείται από τις κόντρες ο Ντούμος.
Δεν είναι καλή όμως η πάσα του για τον Μιχαλάκη, ωστόσο ο Αιγιάς κερδίζει ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά έπειτα από την παρέμβαση εκεί του Ορτέτζιου που πέρασε το παιχνίδι πριν από λίγο. Ο Καλαμπόκας χάνει την ισορροπία του αλλά με φάουλ. Έχει προηγηθεί φάουλ του Αθανασόπουλου πάνω στον κεντρικό αμυντικό του Αιγαία. Συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού στο Μιχαλέλιο γήπεδο Πλωμαρίου. Αιγαίας Πανεγιάλιος 1-2. Από το 56 η ομάδα του Αιγαίου έχει ανακτήσει το προβάδισμα με τον Σιρμή. Ο Μιχαλάκης στην πρώτη επαφή με την μπάλα διεισδύει στην περιοχή από τα αριστερά. Έπρεπε να πασάρει πιο γρήγορα ο Μιχαλάκης ή να κάνει το γύρισμα. Έδωσε την ευκαιρία στο Σταθόπουλο να βγει στη φάση να κερδίσει την μπάλα και μαζί το φάουλ ο αμυντικός του Πανεγιάλιου. Ο Χάρης Σταθόπουλος, νεαρός αμυντικός στα μόλις 18 ετών, μεταγραφικό απόκτημα από τον Άρη Πατρών για την ομάδα του Αιγίου, που δίνει συνέχεια στο μάτς με τον Αντωνόπουλο. Μια κεφαλιά που γίνεται από τον Ντούμο. Ο Ντούμος παίζει μπροστά για τον Χρυσάφη. Χρυσάφης κερδίζει το πλάγιο έπειτα από την παρέμβαση του Ντούκα. Στο 62 πρέπει να βρει να αντιδράσει γρήγορα ο Αιγιάς αν θέλει να πάρει κάτι από το μάτς. Πρωτούλης, Αντωνόπουλος σταθερά, δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας του Πανεγιάλιου κερδίζει και λίγο χρόνο, ο Θοδωρής Αντωνόπουλος. Τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ντούμος έψαξε τον Ψάνη. Απομακρύνει όπως την μπάλα ο Λιάτος. Πλάγιο για τον Αιγαία. Το πάλι. Μάγκα, Καλαμπόκας, σηκώνει την μπάλα. Ντούμος, Τσιτσεκίδης. Έχει μπροστά του τον σκόρε του δεύτερου τέρματος για τον Πανεγιάλιο, τον Σιρμή. Η μπάλα όμως δεν είναι καλή, ένα ακόμη λάθος από τους παίκτες του Αιγαία, ο Λιάτος. Πρωτούλης προσπαθεί να αποφύγει τον Σάλα, ο οποίος παραχωρεί πλάγιο. Αφήνει να το εκτελέσει, άφησε ο Πρωτούλης να το εκτελέσει το πάλι, όμως πρώτα θα γίνει αλλαγή με τον Βελούτσο. Επιστρατεύει. Και τον Βελούτσο. Πρωτούλης, ναι, ο Πρωτούλης είναι ο παίκτης που πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου για να πάρει τη θέση του Βελούτσος με το νούμερο 4. Μπαίνει τώρα ο Βελούτσος στο μάτσο, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού το προηγούμενο διάστημα, όμως έχει επιστρέψει, έχει μπει στις αποστολές και πλέον παίρνει και χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του Αιγαία. Εδώ νομίζω ότι ο Ντούκας πιο πολύ κέρδισε με την εμπειρία του, θα λέγαμε, το φάουλ. Και ο Αντωνόπουλος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας του Πανεγιάλιου. Κεφαλιά που θα γίνει από τον Αθανασόπουλο. Μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή. Ο Σάλα γύρισε, αλλά εκείνο ο Καλαμπόκας να δώσει τη λύση. Απομακρύνει την μπάλα όπως ο αμυντικός του Αιγαία. Ένα πλάγιο που θα ανέβει να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Λιάτος. Εκτελεί ο Λιάτος. Βελούτσος. Ψάνης δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Εβελούτσο.
Έχασαν εύκολα την μπάλα επέκτηση του Αιγαία για άλλη μια φορά. Πολλά τα λάθη από τους γηπεδούχους στο σημερινό παιχνίδι, που φαίνεται να έχουν χάσει κάπως τη συνοχή τους στα τελευταία λεπτά, ειδικά μετά τον γκολ που δέχτηκε ο Αιγαίας στο 56, τον γκολ του Σερμί που χωρίζει ξανά τις δύο ομάδες, με τον Πανεγιάλιο να προηγείται 2-1. Και να έχει κερδίσει ένα φάουλ. Από την αριστερή πλευρά με τον Λιάτο να είναι εκεί μπροστά στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας για να εκτελέσει αυτή τη στατική φάση. Ο Λιάτος που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά από την αριστερή πλευρά. Εκτελεί ο Λιάτος. Στέλνει την μπάλα δεξιά στον αρχηγό της ομάδας, τον Πασαλίδη, ο οποίος πάει στο ένας με έναν με τον Τσιτσεκίδη, ο Αθανασόπουλος μέσα στην περιοχή επικίνδυνα, τώρα βγαίνει, τραβιέται προς τα έξω. Αλλά η πάσα δεν είναι καλή. Περισσότερο με σούτ έμοιαζε αυτό που έκανε ο Μπούμπας, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου στο μάτς. Δεν ξέρω μήπως είναι ο επόμενος παίκτης που θα αντικατασταθεί. Δεν κάνει καλό μάτς ο Μπούμπας. Σίγουρα οι άνθρωποι του Πανεγιάλιου και οι προπονητής της ομάδας, ο Άγγιος Τζομερκιώτης, περιμένει περισσότερα πράγματα από τον Κώστα Μπούμπα. Είναι η σειρά του το πάλι να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 67ο λεπτό. Και ενώ το 1-2 παραμένει έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το 56 με τον γκολ του Σιρμή, Κουέση είχε κάνει το 0-1, ο Ψάνης είχε σοφαρίσει σε 1-1 για τον Αιγαία. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο ο ίδιος ποδοσφαιριστής έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Δημήτρη Γαβάλα. Δεν το έκανε. Ειδικά στη δεύτερη ευκαιρία που η μπάλα πέρασε ξυστά δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Αυτή πραγματικά ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Αιγαία. Και κόντρα στη ροή του μάτς, το 56 ο Σιρμής έκανε το 1-2. Το οποίο παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι. Με τους παίκτες του Αιγαία να επιχειρούν να βγουν στην επίθεση με τον Τοπάλι, να ανοίγει ωραία το παιχνίδι αριστερά. Η σέντρα που θα γίνει, η μπάλα κοντράρει και κάνει πιο εύκολη τη δουλειά του Αντωνόπουλου να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Ο Θοδωρής Αντωνόπουλος. Πασαλίδης με Τσιτσεκίδη, Τσιτσεκίδης για το Μιχαλάκη, ο Ντούμος υπάρχει τώρα και ενώ στη μεσαία γραμμή του Πανεγιάλου, αλλά δεν το βλέπουν οι παίκτες του Αιγαία. Καλαμπόκας έχει δυνάμεις ο Σάλα για να τον πιέσει, παρόλα αυτό κράτησε την μπάλα ο Καλαμπόκας, ο Μάγκας, μπροστινή μπαλιά για τον Βελούτσο, ο οποίος έχει έρθει αριστερά για να πάρει μπάλα, έχει μπροστά του τον Σταθόπουλο, δεν μπορεί να τον περάσει. Γυρίζει πιο πίσω στον Τσιτσεκίδη. Τώρα είναι σε φάση άμυνας ο Πανεγιάλιος. Χρυσάφης γυρίζει την μπάλα σε ένα σημείο όμως όπου ο Ψάνης ήταν πολύ πίσω. Ή ο Μάγκας. Ο Μάγκας, ο οποίος βρέθηκε στην επίθεση, ήταν πολύ πίσω από την μπάλα. Με αποτέλεσμα να χαθεί εδώ η ευκαιρία για τον Αιγαία να βγει με αξιώσει στην επίθεση. Ο Μπούμπας δίνει ύψος στην μπάλα, προσπαθεί να κοντρολάρει χωρίς αποτέλεσμα ο Ορτέτζιος. Στη συνέχεια όμως θα κερδίσει την μπάλα με το κεφάλι και θα πάρει το φάουλ που έκανε ο Χρυσάφης, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Έχω την εντύπωση περισσότερο επειδή διαμαρτυρήθηκε ο Παναγιώτης Χρυσάφης παρά για το φάουλ που έκανε πάνω στον Ορτέτζιο. Στο 69, σιγά σιγά θα μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Ο Αιγαίας πρέπει να αντιδράσει, να ισοφαρίσει, έτσι ώστε να διεκδικήσει τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Είναι δύσκολο πάντως το έργο για την ομάδα του Δημήτρη Γαβαλά που για άλλη μια φορά κινδυνεύει να υποστεί βασικά την τέταρτη συνεχόμενη ήττα και δεύτερη εντός έδρας ήττα που θα μεγαλώσει τον προβληματισμό που ήδη υπάρχει, καθώς η διαφορά θα μεγαλώσει αρκετά από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Πανεγιάλιος θα πάει στους 12 βαθμούς. Είναι η ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ακριβώς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εκτελέστηκε το φάουλ για τον Αιγαία από μάκρυν όπως ο Σταθόπουλος. Σίγουρα και ο Αιγαίας, αν και είναι νωρίς ακόμα για να συζητάμε κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί ενίσχυση τον Γενάρη. Το ρόστερ είναι μικρό. Θέλει τουλάχιστον 2 με 3 ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Τώρα κάποια νεύρα, το μάτς πάει να χαλάσει επικίνδυνα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τώρα πολλά νεύρα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Οι ψυχρεμότεροι μπαίνουν στη μέση για να κατευνάσουν κάπως τα πνεύματα από ένα φάουλ που έγινε
για να δούμε αν θα σβήσει η φωτιά που άναψε πριν από λίγο. Ναι, με τη βοήθεια των ψυχρεμότερων φαίνεται να... Για να δούμε όμως τι θα... αν θα δείξει κάποια κάρτα ο διαιτητής, ο οποίος προφανώς είδε τι έγινε στη φάση, όπως και η βοηθή του, ειδικά ο βοηθός που βρίσκεται κοντά. Σίγουρα αυτό, αυτή η εξέλιξη δεν ευνοεί τον Αιγαίο, που ψάχνει την ισοφάρηση. Σίγουρα αυτή η διακοπή δεν βοηθάει την ομάδα του Δημήτρη Καβαλά. Υπάρχει μεγάλη ένταση, η αλήθεια είναι, στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής ο Σαφούρης από τις Σέρες καλεί κοντά του. Για να δούμε, υπάρχει και ένας παίκτης του Πανεγιάλιου πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, αφού απομακρύνθηκαν όλοι και κάτι λέει και ο βοηθός στον διαιτητή, βγάζει κίτρινη κάρτα στον Ψάνη. Είδε κάρτα ο Ψάνης. Μέχρι εκεί, για να δούμε. Καλή κοντά του και άλλον παίκτη. Κίτρινη κάρτα και στον Μάγκα. Έχω την εντύπωση και στον Ντούκα, πολλές κίτρινες. Ναι, ο Μάγκας είδε κίτρινη, είδε και ο Ντούκας από πλευράς Πανεγιάλου. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 72ο λεπτό. Το 1-2 παραμένει και σίγουρα αυτή η διακοπή δεν βοηθάει την ομάδα του Δημήτρη Καβαλά, που θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι για να ψάξει την ισοφάριση. Τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι από τον Αντωνόπουλο. Εκτελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά που γίνεται εκεί από τον παίκτη τον Σάλα. Έρχεται για βοήθεια ο Αθανασόπουλος, φάουλ που κερδίζει ο Αιγαίας και το οποίο προσπαθεί να εκτελέσει όσο πιο γρήγορα γίνεται ο Χρήστος Καλιαμπάκας. Ο χρόνος κυλάει και σίγουρα δεν είναι σύμμαχος στην προσπάθεια του Αιγαία για να φτάσει στην ισοφάριση. Τώρα ο διαιτητής θα δώσει φάουλ σε καλό σημείο για τον Αιγαία, λίγο έξω από την περιοχή. Ο Μιχαλάκης το κέρδισε. Διαμαρτύρονται και οι παίκτες του Πανεγιάλιου. Ωστόσο η απόφαση του διαιτητή δεν αλλάζει. Ευκαιρία για τον Αιγαία, που θυμίζουμε ότι από στατική φάση ισοφάρισε στο πρώτο ημίχρονο, στο 40 με τον Ψάνη. Για να δούμε αν είναι αυτός που θα εκτελέσει και αυτή τη φορά αυτή τη στατική φάση. Ευκαιρία για τον Αιγαία εδώ. Συναγερμός στα καρέ του, έχει σημάνει στα καρέ του Αντωνόπουλου. Βλέπω το Χρυσάφι, είναι ο Ψάνης. Για να δούμε τι θα επιλέξουν εδώ να κάνουν οι παίκτες του Αιγαία. Όλα αυτά και ενώ έχουμε φτάσει στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο κόσμος προσπαθεί να ενθαρρύνει τους παίκτες του Αιγαία. Ο Χρυσάφης παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί μπάλα πάνω στο τείχος. Δεν ήταν καλή εκτέλεση από τον Χρυσάφη και μάλιστα ο διαιτητής ορθώς σταματάει το παιχνίδι, διότι υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι, οπότε στο πρόσωπο. Αλλά ο κανονισμός αυτό λέει ότι όταν η μπάλα βρίσκει στο πρόσωπο ή στο κεφάλι, το παιχνίδι πρέπει να σταματήσει. Είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν ήταν καλή εκτέλεση από τον Χρυσάφη. Μπάλα βρήκε στο τείχος, πιο συγκεκριμένα στο πρόσωπο παίκτη του Πανεγιάλου, και έχουμε αυτή τη διακοπή. Νέα διακοπή στο μάτς. Παναγιώτης Χρυσάφης, που παρεμπιπτόντως είναι ο δεύτερος, είναι ο πρώτος σκόρ του Αιγαία μαζί με τον Ψάνη πλέον, και οι δυο τους έχουν από 2 γκολ με αυτό που έχει βάλει σήμερα ο Ψάνης. Από ένα έχουν πετύχει ο Μάγκας και ο Καλαμπόκας. 6 μόλις τα τέρματα του Αιγαία στο πρωτάθλημα και τα 6 εντός έδρας. Εκτός έδρας ο Αιγαίας δεν έχει πάρει ούτε βαθμό, αλλά ούτε έχει καταφέρει να παραβιάσει την αντίπαλη εστία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που αξίζει, που πρέπει να το αναφέρουμε.
Και σίγουρα αν σήμερα ο Αιγαίας γνωρίζει την ήττα θα είναι ένα πολύ κακό αποτέλεσμα. Μιας και ο Αιγαίας θα παραμείνει πολύ χαμηλά στην βαθμολογία. Τώρα όλος ο Αιγαίας έχει βγει μπροστά, είναι λογικό, ακόμα και ο Μάγκας είναι στην επίθεση. Τσιτσεκίδης κατεβάζει την μπάλα και ανοίγει αριστερά για τον Μιχαλάκη. Ντούμος. Έχασε ο Ντούμος. Ίσως αυτό είναι και λάθος κούρασης. Πασαλίδης με τη μία υπέροχη πάσα για τον Αθανασόπουλο, ο οποίος φεύγει από κανονική θέση σύμφωνα με τον βοηθό. Αθανασόπουλος σουτάρει κόντρα, καθοριστική η παρέμβαση από τον Καλαμπόκα. Κόρνερ εμπόδισε τον Αθανασόπουλο στο σουτ που έκανε και το κέρδος είναι το κόρνερ για τον Πανεγιάλιο, που ανεβαίνει να το εκτελέσει από τη δεξιά πλευρά. Ο Πασαλίδης, ο οποίος έπαιξε υπέροχα, έδωσε υπέροχα την μπάλα στον Αθανασόπουλο. Στην εξέλιξη της φάσης όμως ο Καλαμπόκας απομάκρυνε σε κόρνερ με την προβολή που έκανε στο σουτ του Αθανασόπουλου. Πανεγιάλιος που μένει μπροστά για αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει με τον Πασαλίδη να δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Συρμής γυρίζει και από πλεονεκτική θέση μέσα από τη μικρή περιοχή ο Αθανασόπουλος με το κεφάλι δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανεγιάλιο, ανεπανάλητη ευκαιρία να κλειδώσει το μάτς στο 32 του δευτέρου ημιχρόνου, 77ο λεπτό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανεγιάλιο που είχε να απειλήσει από το 56 και τον γκολ του Συρμή με τον Αθανασόπουλο να χάνει μεγάλη ευκαιρία για το 1-3. Αιγαίας που κερδίζει την μπάλα. Την παλιά που γίνεται για το Βελούτσο, κόβει εκεί ο Λιάτος. Ο Μπούμπας από το δικό του πόδι η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τον Αιγαία. Παίζουν γρήγορα οι παίκτες του Αιγαία. Χρυσάφης. Το πλάγιο για ποιον είναι, για τον Πανεγιάλιο σύμφωνα με τον βοηθό. Πανεγιάλιος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, είναι μπροστά στο σκορ και μοιάζει αυτή τη στιγμή να προσπαθεί περισσότερο να διαχειριστεί το υπέρ του αποτέλεσμα. Τώρα θα δώσει το φάουλ ο διαιτητής, ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Μπούμπα από τον Ντούμο, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε πάνω στον Κώστα Μπούμπα, ο Βαγγέλης Ντούμος. Σε ένα άλλο σημείο του γηπέδου υπάρχει παίκτης του Πανεγιάλιου πεσμένος στο χόρτο. Βλέπω τον Κατσαΐτη, τον Κώστα Κατσαΐτη με το νούμερο 4 να είναι ο ένας από τους δύο παίκτες που σε λίγο θα περάσουν στο παιχνίδι για τον Πανεγιάλιο, που ήρθε με 17 παίκτες στη Μυτιλίνη. Απουσίες βέβαια έχει και ο Αιγαίας που έχει και αυτός 17 στο σημερινό μάτς. Πασαλίδης από τα δεξιά ταλαιπωρεί τους αντιπάλους του, αποφεύγει με μια ωραία τρίπλα τον Τζιτσακίδη, σέντρα όμως καταλήγει στα χέρια του Καλιαμπάκα. Και ο Ντούνης και Κατσαΐτης είναι οι δύο παίκτες που θα μπουν σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Πανεγιάλιου. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές στο 79. Οι δύο αλλαγές για τη φιλοξενούμενη ομάδα που είναι μπροστά στο σκορ από το 56 με τον γκολ του Συρμή. Για να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες που θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Αθανασόπουλος είναι ο ένας με το νούμερο 9 και με το νούμερο 11 ο Σάλα. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Αθανασόπουλος και Σάλα για να πάρουν τις θέσεις τους οι Κατσαΐτης και Ντούνης. Ο Κώστας Κατσαΐτης που είναι δανεικός από την Παναχαϊκή, 19χρονος μέσος. Ενώ ο άλλος παίκτης που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, ο Ντούνης, ο Χάρης, ο Χαράλαμπος Ντούνης,
Είναι και αυτός δανεικός από την, την Παναχάικη. Ντούνης λοιπόν και Κατσαΐτης είναι τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Πανεγιάλιου, που είναι στην επίθεση από τα αριστερά με τον Λιάτο. Πολύ καλή δουλειά από τον Λιάτο, υπέροχη μπαλιά για τον Πασαλίδα, αλλά ο επιθετικός του Πανεγιάλιου είναι σε θέση offside, υποδεικνύεται σε θέση offside. Πάντως ήταν έξυπνη η μπάσα που πέρασε στο χώρο ο Λιάτος, ο Παύρος Λιάτος, εκ των κορυφαίων για την ομάδα του Άκη Τζουμερκιώτη. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Καλιαμπάκα, η κεφαλιά που γίνεται από τον Μπούμπα. Κατεβάζει την μπάλα ο Κόμβος. Κατσαΐτης, το πλάγιο είναι για τον Πανεγιάλιο εκεί μπροστά στον πάγκο του Αιγαία. Στο 81, Αιγαίας Πανεγιάλιος 1-2 για την ένατη αγωνιστική. Στο 13 ο Κουέση το 0-1, στο 40 ο Ψάνης το 1-1. Στο 56 ο Συρμής το 1-2. Κεφαλιά από τον Ντούμο. Φάουλ υπέρ του Αιγαία που δίνει ο διαιτητής. Θέλησαν να παίξουν γρήγορα οι γηπεδούχοι, τους χάλασε τα σχέδια ο Συρμής. Τώρα θα εκτελέσει το φάουλ ο Μάγκας που ζητάει. Μάλιστα ο Καλιαμπάκας είναι αυτός που θα επιχειρήσει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Όλοι οι παίκτες του Αιγαία, είναι λογικό, τοποθετούνται στην περιοχή. Για να δούμε μήπως ο Αιγαίας μπορέσει να βρει πάλι τη λύση από στατική φάση. Εκτελεί ο Καλιαμπάκας, βγαίνει ο Αντωνόπουλος. Υπάρχει όμως και offside, έχει προλάβει ο βοηθός να σηκώσει τη σημαία, υποδεικνύει σε θέση offside παίκτη του Αιγαία. Και κάπως έτσι σταματάει αυτή η προσπάθεια των γηπεδούχων να απειλήσουν την αιστεία του Αντωνόπουλου με αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Αιγαίας λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 83. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο Αντωνόπουλος. Καλαμπόκας με τη μία, βαθιά μπαλιά, η κεφαλιά που γίνεται εκεί, ο Ψάνης βγαίνει πρώτος στην μπάλα με το νούμερο 16, ο Ορτέτζιος, ο Λιάτος. Όπως όπως να διώξουν την μπάλα οι παίκτες του Αιγαία, του Πανεγιάλη, ο Πασαλίδης εδώ βγαίνει επικίνδυνα, μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει και θα νικήσει τον Καλιαμπάκα για να κάνει το 1-3. Ο Πανεγιάλιος δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι με τον Πασαλίδη να σκοράρει, να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Πανεγιάλιου. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Καλιαμπάκας στο σουτ που έκανε ο Πασαλίδης μέσα από την περιοχή. Εκτεθειμένη βρέθηκε εδώ η άμυνα του Αιγαία. Είχε βγει όλος ο Αιγαίας μπροστά στην επίθεση και το πλήρωσε. Έρχεται το τρίτο γκολ από τη φιλοξενούμενη ομάδα και πιο συγκεκριμένα από τον, ήταν η προσπάθεια από τον Χριστόφορο Πασαλίδη, ο οποίος σκοράρει, πετυχαίνει το πρώτο του γκολ και φαίνεται να δίνει, να χαρίζει στην ομάδα του μια πολύ σημαντική νίκη. Δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι πλέον, δεν αρκεί και ο χρόνος για να μπορέσει να αντιδράσει ο Αιγαίας, ο οποίος πληρώνει τα λάθη του σε ένα ακόμη μάτς. Ο Πανεγιάλιος αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικός στην κόντρα, πολύ επικίνδυνος, βρίσκει τρίτο γκολ με τον Πασαλίδη και νομίζω ότι το μάτς γέννη προς τη μεριά της ομάδας από το Αίγιο, που ετοιμάζεται να επιστρέψει στις νίκες. Θα φτάσει τους 12 βαθμούς, από την άλλη ο Αιγαίας θα μείνει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, στην πρώτη τελευταία θέση με 5 βαθμούς και έχει να ανέβει ένα βουνό, διότι ακολουθεί και δύσκολο πρόγραμμα. Την επόμενη αγωνιστική θα παίξει, ενώ πάλι ο Πανεγιάλιος είναι στην επίθεση με τον νούμερο 20, το Λιάτο, να θέλει να μπει από τα αριστερά στην περιοχή, όπως ο Κόμβος διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Λέγαμε λοιπόν ότι την επόμενη αγωνιστική ο Αιγαίας θα ταξιδέψει, θα πάει να παίξει στην έδρα του Παναυπλιακού πριν υποδεχθεί τη Νέα Αρτάκη σε ένα δύσκολο μάτς την 1η Δεκεμβρίου με ένα από τα φαβορί, με ένα από τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στη συνέχεια έχει και το εκτός έδρας μάτς με την Κόρινθο που επίσης είναι στο κυνήγι του τίτλου. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα που ακολουθεί για την ομάδα του Αιγαία, γι' αυτό και ήταν σημαντικό το σημερινό μάτς να έπαιρνε τους 3 βαθμούς. Από ό,τι φαίνεται δεν θα πάρει τίποτα, ούτε καν την ισοπαλία η ομάδα του Δημήτρη Καβαλά, που θα γνωρίσει
την τέταρτη του διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα και δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας. Ο Αιγαίος που ισοφάρισε στο 40 τον γκολ που πέτυχε ο Κουέση στο 13, μπήκε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε δύο μοναδικές ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα, να γυρίσει το μάτς, όμως ο Πανεγιάλιος κόντρα στη ροή του παιχνιδιού βρήκε το δεύτερο γκολ και στη συνέχεια, παίζοντας έξυπνα στην κόντρα επίθεση, ο Πασαλίδης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι παίκτες του Αιγαίου είχαν βρεθεί στην επίθεση πιέζοντας για την ισοφάριση. Ο Πασαλίδης, ο οποίος αφήχθη στο Αίγιο πριν από μερικές μέρες, πριν από μερικές εβδομάδες, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Πανηγιάλιου. Έκανε το 1-3 και όπως όλα δείχνουν, αυτό το γκολ είναι που τελείωσε τις όποιες πιθανότητες είχε ο Αιγαίας για να πάρει κάτι από το ματσέστο, την ισοπαλία. Μιχαλάκης. Η μπαλιά είναι καλή για τον Βελούτσο, ο οποίος όμως δεν έκανε κίνηση. Εδώ φοβήθηκε να πάει στην μπάλα, δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτηκε και ο Βελούτσος, δεν μπόρεσε να... Να κοντρολάρει την μπάλα και έδωσε την ευκαιρία στον Αντωνόπουλο να μαζέψει. Ο Αιγαίας που τώρα έτσι έχει ανοίξει πολύ άμυνα και κινδυνεύει να φάει και τέταρτο γκολ. Παραλίγο εκεί το νούμερο 5, ο Ντούνης, δεν μπόρεσε να φτάσει την μπάλα και να σουτάρει. Τώρα χρειάζεται λίγο προσοχή τουλάχιστον να μην ξεφύγει το σκορ. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι. Η ήττα είναι ήττα. Μπορεί στα προηγούμενα παιχνίδια ο Αιγαίας να στάθηκε άτυχος, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Έτσι, δεν είναι... δεν στεκόμαστε τόσο πολύ στην εμφάνιση σε αυτό το πρωτάθλημα, το δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Και ο Αιγαίας έχει μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα, αυτή επί του Πανγηθιατικού. Έκτοτε αγνοεί το θετικό αποτέλεσμα γενικότερα, όχι τη νίκη, το θετικό αποτέλεσμα. Ήταν βέβαια ισοπαλία, έχει ακολουθήσει και ισοπαλία με τη Μύκονο, αλλά ο Αιγαίας είναι χωρίς νίκη για ένα μήνα περίπου. Και έχει, έχει πάρει μόλις ένα τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Με αποτέλεσμα ο προβληματισμός να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο στις τάξεις της ομάδας του Πλωμαρίου, που θα παραμείνει χαμηλά στη βαθμολογία και θα δει τη διαφορά από την γραμμή υποβιβασμού να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Πλέον θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από τον Αιγαία για να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν σε παραμονή στην κατηγορία. Για να δούμε. Ο Πανεγγέλιος διαχειρίζεται το υπέρ του σκορ. Ο Τσιτσεκίδης γυρίζει την μπάλα πίσω στον Καλιαμπάκα. Όπως αυτός δίνει μία στην μπάλα να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται. Ο Ψάνης παίρνει την κεφαλιά. Βελούτσος σηκώνει για τον Καλαμπόκα. Καλαμπόκα σουτάρει. Και ο Καλαμπόκας έχει βρεθεί στην επίθεση, αλλά το σουτ περνάει απελπιστικά out στο 89. Από την άλλη, ο Πανεγιάλιος έχει να παίξει την επόμενη αγωνιστική φιλοξενή τη Ρόδο στο Δημοτικό Στάδιο Αιγαίου. Έχει επιστρέψει στη φυσική του έδρα ο Πανεγιάλιος, έδωσε εκεί και το αμέσως προηγούμενο εντός έδρας μάτς με την Κόρινθο. Το γήπεδο της Αβύθου χρησιμοποιούσε ο Πανεγιάλιος στην αρχή της χρονιάς, πλέον έχει επιστρέψει στη φυσική του έδρα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγαίου. Θα παίξει εκεί με τη Ρόδο, την 10η αγωνιστική εκτός έδρας θα αγωνιστεί κόντρα στον Απόλλωνα Ευπαλίου. Και τη 12η αγωνιστική θα υποδεχθεί τον Αστέρα Σταυρό. Έχει τρία παιχνίδια ο Πανεγιάλιος που μπορεί να πάρει βαθμούς και να καλύψει το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία, να πάρει θετικά αποτελέσματα και να δει με άλλο μάτι τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Πανεγιάλιος που ξεκίνησε με πολλά προβλήματα τη χρονιά, έχει αλλαγή προπονητή, βρίσκεται σε μια νέα φάση διοικητικά, με νέο σχήμα που έχει συγκροτηθεί για να, νέο διοικητικό σχήμα που έχει συγκροτηθεί για να οδηγήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν. Παρ' όλα αυτά σήμερα έδειξε ένα συμπαγές σύνολο που είχε δεμένες όλες τις γραμμές του.
άντεξε στην πίεση του Αιγαίου, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Νομίζω όμως ότι το γκολ του Σιρμή στο 56 είναι καθοριστική φάση στο παιχνίδι. Αλλά και το γκολ του Πασαρίδη στη συνέχεια βοήθησε τον Πανεγιάλιο να είναι μία ανάσα από το να πάρει τους τρεις βαθμούς. Πασαλίδης, πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Πολύ καλή εμφάνιση από τον αρχηγό του Πανεγιάλιου. Φάουλ που κερδίζει ο Πανεγιάλιος και ανάσες από τα δεξιά. Είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις, πρώτο προς δεύτερο λεπτό. Ο Πανεγιάλιος θα μείνει ψηλά για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Είναι λογικό, υπάρχει παγωμάρα στην κερκίδα. Ο κόσμος του Αιγαία είναι προβληματισμένος, όπως άπαντες και στον πάγκο της ομάδας, που βλέπουν για άλλο ένα μάτς τον Αιγαία να μένει μακριά από τα θετικά αποτελέσματα. Παραλαμβάνουμε ότι αυτή θα είναι η τέταρτη διαδοχική ήττα για τον Αιγαία στο πρωτάθλημα και δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας. Ο Λιάτος δίνει τις μάχες του με τον Μιχαλάκη και στο σημείο του κόρνερ. Το πλάγιο είναι για τον Αιγαία. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, κεφαλιά που γίνεται από τον ψηλά στον αέρα από τον Κατσαϊτέ, έχει κάνει όμως φάουλ ο αμυντικός του Πανεγιάλιου, μεσοαμυντικός του Πανεγιάλιου. Ένα φάουλ λίγο πάνω το χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Άλεξ το πάλι. Όχι πιο πίσω τώρα, λέει, ακριβώς στη μεσαία γραμμή έγινε το φάουλ που θα εκτελέσει τώρα το πάλι. Εκτελεί ο το πάλι, έρχεται την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Πανεγιάλιου. Μιχαλάκης δίνει μία στην μπάλα ο Σιρμής, αυτή να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται. Ο Τσιτσεκίδης ελέγχει εκεί με τον Ντούνι. Καλιαμπάκας για τον Τοπάλι. Τοπάλι αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Χάνει όμως στη συνέχεια την μπάλα. Έπαιξε με τη φωτιά ο Τοπάλι. Ο Χρυσάφης τώρα έχει γυρίσει πιο πίσω για να πάρει μπάλα. Αποφεύγει τον αντίπαλο του ο Παναγιώτης Χρυσάφης και δεύτερο παίκτη. Κρατάει την μπάλα ο Χρυσάφης. Αλλάζει δεξιά για τον Κόμβο. Κόμβος για τον Ψάνη. Το πλάγιο είναι για τον Πανεγιάλιο. Σύμφωνα με τον βοηθό, ο Λιάτος έχει την μπάλα εκτός. Τέλος στο παιχνίδι. Μεγάλη νίκη, σπουδαία νίκη για τον Πανεγιάλιο μέσα στο πλωμάρι επί του Αιγαία με 3-1. Ο Πανεγιάλιος που επιστρέφει στις νίκες. Από την άλλη, ο Αιγαίας μένει για τέταρτο σερί ματς χωρίς θετικό, χωρίς βαθμό. Τέταρτη διαδοχική ήττα για την ομάδα του Πλωμαρίου στο πρωτάθλημα. Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας μετά από αυτή κόντρα στον Αμαρινθιακό. Έντονος προβληματισμός στις τάξεις του Αιγαία μετά από αυτή την ήττα. Ο Αιγαίας που μένει χαμηλά στη βαθμολογία, μόλις στους 5 βαθμούς. Απ' την άλλη, ο Πανεγιάλιος παίρνει μια σημαντική ανάσα με το τρίποντο που πήρε στη Μυτιλίνη. Αυτό το 3-1 φτάνει τους 12 βαθμούς, ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Απ' την άλλη, ο Αιγαίας δεν ικανοποίησε με την εμφάνισή του παρά μόνο, θα λέγαμε, εκεί γύρω από το 40 μέχρι το 56, μέχρι το 55 ήταν το καλό διάστημα του Αιγαία. Θα έλεγα ότι στα υπόλοιπα λεπτά η ομάδα του Δημήτρη Καβαλά δεν απείλησε ιδιαίτερα και γνώρισε μοιραία την ήττα από τον Πανεγιάλιο. Ικανοποίησε τα φιλοξενούμενη ομάδα που άνοιξε το σκορ στο 13 με τον Κουέση. Στο 24 η μπάλα πήγε στο δοκάρι από τον Μπούμπα. Ήταν δοκάρι για τον Αιγαία. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Αντωνόπουλου η μπάλα. Στο 40 ο Αιγαίας ισοφάρισε με τον Ψάνη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ίδιος παίκτης είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να κάνει το 2-1. Δεν έγινε όμως το 2-1. Ίσα-ίσα όπως το 56 κόντρα στη ροή του ματς, ο Σιρμής έδωσε ξανά προβάδισμα στο σκόρ στην ομάδα του Πανεγιάλιου, που κλείδωσε τη νίκη της στο 84 με τον Πασαλίδη, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Διαμόρφωσε το τελικό Αιγαίας Πανεγιάλιος 1-3. Σπουδαία νίκη για την ομάδα του Αιγαίου που φτάνει τους 12 βαθμούς. Ο Αιγαίας παραμένει στην προτελευταία θέση και θα χρειαστεί να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία, να πάρει βαθμούς και να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στην παραμονή στην κατηγορία.
Αυτά από το Μιχαλέλιο γήπεδο Πλωμαρίου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική νίκη της ομάδας μου και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, διότι τηρουμένου των πολλών προβλημάτων που είχαμε, διότι λείπανε 4 πολύ βασικοί παίκτες, αποκτά μεγαλύτερη αξία, διότι τα παιδιά από τα οποία αγωνιστήκανε δώσανε όχι το 100% παραπάνω από αυτό που μπορούν. Υπερβάλλανε αυτό και έρχεται μια νίκη η οποία είναι και σημαντική, αλλά συνδυάστηκε και πολύ καλό ποδόσφαιρο αναδιαστήματα. Coach, ήρθατε με πολλές και σημαντικές απουσίες στη Μυτιλήνη για να δώσετε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Αιγαία. Παρ' όλα αυτά, είδαμε τους παίκτες που κάλυψαν τα κενά των παιχτών που απουσίαζαν να δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος σήμερα. Ακριβώς, αυτό το είπα, αυτό προανέφερα, ότι τα παιδιά τα οποία χρειάστηκαν να αγωνιστούν σε διαφορετικές θέσεις από αυτές τις οποίες έχουν συνηθίσει να παίζουν τις φυσικές τους θέσεις, δώσανε πραγματικά ό,τι είχαμε δουλέψει, γιατί είχαμε δουλέψει πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Απέναντι, ξέροντας ότι αντιμετωπίσουμε μια ομάδα των Αιγαία, η οποία είναι για μένα μια καλή ομάδα, γιατί παίζει ποδόσφαιρο, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Άρα, ναι, θεωρώ ότι εκτός από την νίκη αποκτήσαμε και κάποιους παίκτες οι οποίοι δείχνουν ότι θα βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνουμε. Προηγηθήκατε στο 13. Στο 40 ο Αιγαίος σας βάζει σε 1-1 και από το σημείο αυτό μέχρι να δεχτεί το 1-2 η ομάδα του Πλωμαρίου σας δημιούργησε ορισμένα προβλήματα. Φοβηθήκατε μήπως αντιστραφούν οι όροι και ο Αιγαίος ήταν αυτός που θα έβαζε το δεύτερο γκολ? Σίγουρα. Στο χρονικό σημείο που δεχόμαστε τον γκολ είναι λίγο δύσκολο για μας, γιατί είναι διαφορετικά να πηγαίνει η ομάδα στα αποβιτήρια με το υπέρ της σκορ και διαφορετικά να σοβαρίζεται. Σίγουρα περιμέναμε ότι θα αποκτήσει ψυχολογία ο Αιγαίος, όμως τα παιδιά παρόλα αυτά στο δεύτερο μήκο νομίζω ότι είχαν τις προϋποθέσεις και τις φάσεις για να κάνουν τα γκολ, να τα μετουσιώσουν, όπως και έγινε. Όπως επίσης και εμείς είχαμε πριν το 1-1 κάποιες πολύ κλασικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, όχι μόνο στο 0-1 να μείνει, αλλά να πάει ακόμα και παραπάνω. Την νίκη κρατάμε και την καλή εμφάνιση των ποδοσφαιριστών. Είστε λίγες μέρες στον πάγκο του Πανηγυάλου. Τι έχει αλλάξει στην ομάδα με την έλευσή σας? Πάντα σε όλες τις ομάδες μια αλλαγή προπονητή λειτουργεί στο ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα δεν έχω πάρα πολλές μέρες στην ομάδα, όμως θεωρώ ότι προσπαθούμε όλοι μαζί, ομάδα, ποδοσφαιριστές και η νέα διοίκηση, να βάλουμε νέες βάσεις. Αυτό σίγουρα δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο, όμως χρόνο δεν τον έχουμε, διότι τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, είναι πιεστικά και πάντα έχουμε γνώμονα να παίρνουμε τους βαθμούς. Θεωρώ όμως ότι η ομάδα, όχι μόνο με την έλευσή μου, αλλά με την υγεία πλέον που βγάζει ο Πανεγιάλιος, νομίζω ότι σιγά σιγά σε πολλούς τομείς και αγωνιστικούς αλλά και εκτός αγωνιστικούς θα καταφέρει να κάνει μια πολύ καλή πορεία, γιατί ο Πανεγιάλιος είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ θεωρητική, έχει μεγάλη δυναμική και νομίζω ότι ο Πανεγιάλιος αρμόζει να βρίσκεται πολύ ψηλά. Ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα. Αν εξαιρέσουμε ένα-δύο φαβόρια από εκεί πέρα, οι θέσεις της παραμονής είναι ανοιχτές για τις υπόλοιπες ομάδες? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς το να πούμε. Βρισκόμαστε στην ένατη αγωνιστική και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς το να πούμε ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν ή ποιες ομάδες θα έχουν πρωταθλητές. Σίγουρα υπάρχουν κάποια φαβόρια για το πρωτάθλημα. Όσον αφορά όμως τις ομάδες, νομίζω ότι θα γίνει μάχη. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος. Μπορεί okay, βαθμολογικά να φαίνεται μια μικρή διαφορά, αλλά αναλογιστείτε ότι με μία νίκη μπορεί να είσαι πάνω από τη ζώνη, με μία ήττα είσαι μέσα στη ζώνη. Άρα νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Από το Μανδραϊκό στον Πανεγιάλιο. Μάλιστα. Το δικό σας έργο πόσο δύσκολο? Σε μια γάμα εθνική αρκετά δύσκολη, απαιτητική, σκληρή. Ο Μανδραϊκός, όταν τον γνωρίζετε, είναι στον άλλο όμιλο. Πιστέψτε με, θεωρώ ότι είναι λίγο πιο δύσκολος ο άλλος όμιλος, ο τέταρτος. Και ο λόγος είναι ότι έχει πολύ δυνατές ομάδες που έχουν δαπανίσει πολλά χρήματα όσον αφορά τα μπάτζετ τους. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος όμιλος, δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω ότι όλα μέσα παίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Στο τέλος, όλοι κάνουμε τον απολογισμό μας και βλέπουμε τι έχουμε καταφέρει. Αν πούμε για φαβορί, λένε για νέα Αρτάκη, Κόρινθο. Νομίζω ότι βάσει τη βαθμολογία είναι η Αρτάκη, είναι σίγουρα, είναι και η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται ψηλά και εννοείται η Κόρινθος είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι οι τρεις διεκδικητές της ανόδου. Εγώ αρχικά με τη σειρά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, όσο και στον προπονητή και στον βοηθό εννοείται. Πιστεύω ότι η ομάδα αυτή σε αυτό το παιχνίδι έδειξε ότι είναι φτιαγμένη και από ατσάλι. Ναι, μεν είχαμε απουσίες οι οποίες
τις οποίες τις σκεφτόμασταν όλη την εβδομάδα και είχαμε μπει σε ένα πλάνο και δουλεύαμε πάνω σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν φάνηκε αυτό μες στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα έδειξε πόσο σκληρή είναι, πάλεψε, διεκδίκησε τους 3 βαθμούς που τελικά καταφέραμε να τους πάρουμε σε μια αρκετά δύσκολη έδρα με καιρικές συνθήκες λίγο περίεργες. Όμως πιστεύω ότι ανταμυφθήκαμε με ένα καλό μάτς και στα 2 ημίχρονα και πιστεύω ότι το αξίζαμε. Το πλάνο του προπονητή σας ήταν να προσέξετε αμυντικά και να χτυπήσει δικότερα, γιατί αυτό είδατε. Ότι η ομάδα σου έβγαινε με αξιώσεις πολλές φορές και δημιουργούσε ρήγματα στον Αιγαίο. Αρχικά το πλάνο μας ήταν να είμαστε επικεντρωμένοι όχι μόνο στην άμυνα, να είμαστε σταθεροί όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, αλλά και να βγαίνουμε και στην κόντρα να κάνουμε ορθολογικό ποδόσφαιρο που πιστεύω από το πρώτο λεπτό ότι η ομάδα μου το έδειξε αυτό, ότι μπορεί να παίξει, θέλει να παίξει και πόσο μάλλον να προσαρμόζεται σε γήπεδα όπως ένα μικρό γήπεδο εδώ του Πλωμαρίου, το οποίο καλώς ή κακώς, όσο μικρό είναι, είναι δυσκολότερο να παίξει ποδόσφαιρο. Εμείς όμως προσπαθήσαμε σε πολλά χρονικά διαστήματα. Ναι, μεν δεν μπορούσαμε να παίξουμε, είχαμε κάποιες μεγάλες μεταβιβάσεις. Όμως το ποδόσφαιρο έτσι είναι, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε συγκεκριμένες καταστάσεις και πιστεύω ότι η ομάδα τα έκανε πάρα πολύ καλά. Πόσο ανεβάζει ψυχολογικά τον ίδιο σας τον εαυτό αυτή η σπουδαία εκτός εδασμού και επί ενός αντιπάλου που κι αυτός ψάχνει να πάρει βαθμούς και να ρεαλιστεί βαθμολογικά. Βλέπετε κιόλας από το χαμόγελό μου ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Η αλήθεια είναι ότι πήραμε ανάσα, πιο πολύ είναι και ψυχολογική, διότι ερχόμαστε από μια εντός έδρας ήττα και πιστεύω ότι αυτή η νίκη θα μας κάνει ακόμα καλύτερους, δυνατότερους και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα κοιτάμε το επόμενο μάτς. Έτσι ώστε να μπορέσουμε και εκεί με στην έδρα μας να πάρουμε και εκεί τους 3 βαθμούς. Δεν θέλουμε να έχουμε απώλειες στην έδρα μας. Εντάξει, έτυχε, δεν ήμασταν καλοί, δεν έχει σημασία. Εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, όπως κάναμε και σήμερα με το Πλωμάρι, και τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι εντός έδρας. Ένα σχόλιο για τον όμιλο γενικότερα, τι θα απαιτηθεί να έχει ο Πανεγιάλιος για να πετύχει τους στόχους? Κοιτάξτε, να δείτε, μια ομάδα όπως ο Πανεγιάλιος που είναι ιστορική. Θεωρώ ότι βρίσκεται σε μια αρκετά δύσκολη. Σε ένα αρκετά δύσκολο όμιλο. Όπως είδαμε, όπου και να πας, όποια έδρα και να πας, είναι αρκετά δύσκολο να κερδίσεις. Όπως και στην έδρα σου, το να κρατήσεις τουλάχιστον το 0. Εγώ θεωρώ ότι επειδή είναι και ο πρώτος γύρος και όλα τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Θεωρώ ότι με σοβαρότητα, πειθαρχία και όπως έχει δείξει και ο προπονητής από την πρώτη μέρα που ήρθε και το ζητάει πολύ αυτό, την πειθαρχία και τη σοβαρότητα στον αγωνιστικό χώρο, πιστεύω ότι δεν μπορώ να σας πω. Σίγουρα κάτι, δηλαδή μπορείς να πας εκτός έδρας και να χάσεις, να κερδίσεις, να φέρεις χ, όπως κάναμε και εμείς σήμερα σε μια, ξαναλέω, δύσκολη έδρα και σε μια αρκετά καλή ομάδα. Αυτό πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες θα δυσκολευτούν και στο Αίγιο και όταν είμαστε εμείς εκτός έδρας. Τουλάχιστον με τον Πανεγιάλιο. Παύλο, περάσατε και περνάτε μια μεταβατική χρονιά με αλλαγές προπονητών, με τη διοίκηση, με τους ποδοσφαιριστές που ορισμένοι έχουν αποχωρήσει. Βλέπεις να γίνεται τώρα με αυτή τη νίκη ένα νέο ξεκίνημα για την ομάδα σου? Σίγουρα και από το προηγούμενο παιχνίδι είχαμε πει ότι θα κάνουμε ένα restart. Εμείς το κάναμε, θεωρώ, σήμερα και με τη νίκη. Είναι ένα αβαντάζ που έχουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή, έτσι ώστε να δει και ο κόσμος ότι όλα τα παιδιά από την αρχή που ήταν από τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα, ότι έχουν δώσει ένα μεγάλο αγώνα. Τιμάνε τη φανέλα, τιμάνε τους εαυτούς τους. Και πιστεύω ότι με αυτή τη νίκη τα καλύτερα έρχονται. Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά σίγουρα όταν κάνεις μια νίκη είναι πάντα έχεις ένα πιο ευχάριστο κλίμα. Και πιστεύω ότι αυτή η νίκη θα μας κάνει ένα restart, στο οποίο θα μπορούμε και εμείς να είμαστε πιο επαγγελματίες. Και σίγουρα αυτή η διοίκηση έχει δείξει ότι έχει έρθει με επαγγελματισμό, έχει φέρει ένα προπονητή που είναι καθαρά επαγγελματίας. Και έτσι εμείς προσπαθούμε να είμαστε κύριοι σε κάθε παιχνίδι και σοβαροί. Είναι ξεκάθαρο ότι αδικούμε τον εαυτό μας εδώ και δεύτερο παιχνίδι. Τρίτο θα έλεγα, με την έννοια ότι αδικήσαμε τον εαυτό μας και στο Λουτράκι που πήγαμε. Δεχόμαστε το εύκολο γκολ. Τα λάθη είναι αβίαστα σε ένα πρωτάθλημα γάμα εθνικής απέναντι σε ομάδες οι οποίες παρέχουν και εμπειρία και ποιότητα. Κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε το σοκ από το πρώτο γκολ. Ισοφαρίσαμε. Έχω την αίσθηση ότι ισορροπήσαμε το παιχνίδι και δεν δεχόμασταν πίεση από τον αντίπαλο. Και πάλι σε μια φάση η οποία έχουμε εμείς την μπάλα από αράουτ, εύκολα πάλι δεχόμαστε ένα δεύτερο γκολ και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Και λόγω έλλειψη συγκέντρωσης, λόγω ότι η ομάδα στο ένα το παιχνίδι δεν έχει την ίδια εντεκάδα, αλλάζει 4 προσθεριστές σε κάθε παιχνίδι, δεν υπάρχει συνοχή που θα έπρεπε να υπάρχει, δεν υπάρχει η δομή της προπόνησης που θα έπρεπε να έχει η ομάδα σε σχέση με το πρωτάθλημα που αγωνίζεται και αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Κακά τα ψέματα, τα παιχνίδια που είναι εντός έδρας είναι τελείως διαφορετικά από τα εκτός έδρας.
Πρέπει να πατήσει όλο το γήπεδο, να είσαι σωστός τόσο στην αμυντική συμπεριφορά, όσο στην οργάνωση παιχνιδιού, αλλά όσο και στον τρόπο που θα επιτεθείς και θα πετύχεις τον γκολ. Εμείς εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Προβλήματα που δεν τα δείχνουμε εκτός έδρας, γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι πιο ελεύθεροι στο να αγωνιστούν και δεν ξέρω το λόγο αυτό που γίνεται και δεχόμαστε μια πίεση εδώ άνευ προηγουμένου και ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και όλο αυτό δημιουργεί θέματα που έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα θα μιλήσουμε τη διοίκηση, πλησιάζει μεταγραφική περίοδο, σίγουρα η ομάδα θα χρειαστεί ενίσχυση, σίγουρα η ομάδα με την έναρξη της προετοιμασίας για να μην κουραζόμαστε αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα που σε ένα άλλο πρωτάθλημα θα περούσαν απαρατήρητα, σε αυτό είναι δύσκολο να περάσουν απαρατήρητα. Θα δούμε. Αυτές οι αλλαγές στο πλάνο coach σε κάθε παιχνίδι που αναγκαζόμαστε να αλλάζετε ποδοσφαιριστές, άλλοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να αγωνιστούν. Αυτό πόσο σας δυσκολεύει, τουλάχιστον να έχετε μια συγκεντρωμένη ενδεκάδα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι για να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Εμείς παίξαμε πρώτη αγωνιστική με τον Αστέρα Σταυρού. Παρουσιάστηκε μια ομάδα που, η οποία έπαιξε και ποδόσφαιρο και διεκδίκησε ακόμα και την νίκη. Ήρθαμε δεύτερη αγωνιστική εδώ, παίξαμε το Μιλτιάδη. Δεχτήκαμε 20 λεπτά μια πίεση από τον αντίπολο και πέρα κυριαρχήσαμε και είμαστε κοντά στο να κερδίσουμε, δεν κερδίσαμε. Ήρθε το μάτς με την Καβάλα, το οποίο σε συνδυασμό με το Μιλτιάδη ήταν καταστροφικό για μας, γιατί χάσαμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε σαν μικρός, είναι ο Θανάσης Πρωτούλης, που έκανε το παιδί δεύτερο χειρουργείο. Συγχρόνως με τον τραυματισμό αυτών έμειναν και άλλα παιδιά εκτός από τραυματισμούς, από κλωτσιές, από διαστρέμματα και από όλα αυτά, που αυτό έχει σαν συνέπεια ένα ρόστερ που είναι μικρό να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να συγχαρώ τα παιδιά τα δικά μας, γιατί κάνουν κατάθεση ψυχής και παίζουν αυτό που μπορούν να παίξουν. Τώρα, αν κάποια παιχνίδια στραβώνουν, αν ο προπονητής φταίει γιατί δεν έκανε τακτική προσέγγιση που θα έπρεπε, δεν φταίνει οι ποδοσφαιριστές, φταίει ο προπονητής. Από εκεί πέρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να προχωρήσει η ομάδα. Το θέμα όμως, coach, είναι ότι αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη ήττα και σε αυτή την κατηγορία νομίζω περισσότερο μετράει το αποτέλεσμα παρά η εμφάνιση. Αυτό είπα και εγώ πριν από λίγο, ότι μετράει το αποτέλεσμα. Δεν στέκομαι σε εμφανίσεις. Σας είπα απλά ότι το αποτέλεσμα αυτό που μετράει, εκεί καταλήγω και εγώ, αλλά δεν μπορώ να δικήσω ποδοσφαιριστές που κάνουν προσπάθεια και να πω ότι φταίνε εξ ολοκλήρου ποδοσφαιριστές. Φταίει ο προπονητής πρώτα πάνω απ' όλα και από εκεί πέρα οι υπόλοιποι. Coach, είπατε ότι θα μιλήσετε με τη διοίκηση γιατί η ομάδα δείχνει ότι θέλει ενίσχυση στις γραμμές για να μπορέσετε κι εσείς να έχετε ένα αξιόλογο πλάνο, να μπορέσετε να κατεβάσετε μια ομάδα που θα πιστεύει, που θα παίζει ποδόσφαιρο και θα παίρνει τους βαθμούς που θέλετε. Όμως από τώρα μέχρι να γίνουν αυτές οι προσθήκες υπάρχουν ακόμα παιχνίδια στον δρόμο. Σαφώς και υπάρχουν παιχνίδια. Σαφώς και υπάρχουν παιχνίδια. Γι' αυτό, αν δείτε λίγο το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα εκτός έδρας αγωνίζεται τελείως διαφορετικά με την έννοια ότι είναι πιο απελευθερωμένη, ότι πάει πιο εύκολα στον γκολ, άσχετα αν δεν υλοποιεί τις προσπάθειες και να έχει το αποτέλεσμα και δεχόμαστε μία ευκαιρία σε κάθε αγώνα. Εμείς πήγαμε στη Μαλαισίνα και η Μαλαισίνα έκανε ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο και ένα σούτ που μας έβαλε τον γκολ. Και εμείς κάναμε 7 τελικές. Πήγαμε στο Λουτράκι που κέρδισε εκτός έδρας στην Κόρυθο, γιατί εντάξει, δεν πρέπει να τα σοπεδώνουμε όλα και ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε ανέπαφη την αιστεία μας για ένα πολύ μεγάλο διάστημα με 0 τελικές ο αντίπαλος, δημιουργήσε προϋποθέσεις εμείς, είχαμε δοκάρι εμείς και φάγαμε ένα γκολ σχεδόν αυτό γκολ. Εντάξει, τι να πούμε. Εντάξει, είναι και άτυχη πιστεύω η ομάδα. Αλλά άσχετα από το κομμάτι της ενίσχυσης, ότι σαφώς και το χρειαζόμαστε και αριθμητικά και ποιοτικά, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά και με το θέμα παράγοντα τύχες. Γιατί οι ομάδες βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι με το παραμικρό τρώμε γκολ. Δημιουργήσε προϋποθέσεις μετά τον γκολ μια ευκαιρία που δεν ήταν ευκαιρία. Και μπήκε γκολ. Αν στην παρούσα φάση ο αντίπαλος δεν σας έβαζε αυτό το γκολ. Νομίζω ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι, εκεί που μπήκαμε στο παιχνίδι, εκεί το ξαναχάσαμε. Είναι έλλειψη συγκέντρωση, είναι φόβο που βγάζουμε να κρατήσουμε αυτό που πετύχαμε πριν από 5 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε συνέχεια. Ενώ βλέπετε την ομάδα εκτός έδρας, κάνετε δέχεται ευκαιρία. Έχει μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι αντί η διαφορά με το όριο του υποβιβασμού να μειώνεται, αυξάνεται? Σαφώς και ποιον δεν θα προβληματίσει. Δεν θα προβληματιστώ εγώ, ποιος θα προβληματιστεί. Απλά το θέμα τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Γιατί να σας πω κάτι. Όταν πιέζουμε μια ομάδα που στην παρούσα φάση δεν μπορεί, ή όταν πιέζουμε ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, μόνο κακό κάνουμε. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Ξεκάθαρα. Χίλια ευχαριστώ στον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Παραπάνω από χίλια ευχαριστώ και μόνο τελευταία πίκρα του δίνουμε. Αλλά να πω και κάτι όμως. Το να βρίζουμε και να παροτρύνουμε μια ομάδα που είναι δικιά μας
κάποιες στιγμές στο παιχνιδιό νομίζω ότι δεν έχει καμία αξία και μόνο ζημιά κάνουμε. Το να είμαστε κοντά στην ομάδα και να προσπαθήσουμε μαζί με αυτά τα παιδιά που παίζουν μέσα να είμαστε κοντά τους έστω στον χρόνο που αγωνίζονται, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν που θα έρθει να μειώσει τις προσωπικότητες, να βρει παιδιά για να βγάλει άλλα προβλήματα που φαντάζομαι δικά του. Η ομάδα είναι μια ομάδα χωριού, είναι μια ομάδα χωρίς παραστάσεις, είναι μια ομάδα που δεν έχει ξαναπαίξει γαμματινική, είναι μια ομάδα με 8 παιδιά από το περσινό ρόστερ, είναι μια ομάδα που στον αριθμό περσινών παιδιά φτάνει το 17, είναι μια ομάδα μόνο με 4 μεταγραφές, είναι μια ομάδα χωρίς παραστάσεις, είναι μια ομάδα χωρίς φιλικά, είναι μια ομάδα με πολλούς τραυματισμούς, είναι μια ομάδα με δεύτερο χειρουργείο. Μην τα σοπεδώνουμε κιόλα. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε πάνω απ' όλα. Και αφού καταλάβουμε ποιοι είμαστε πάνω απ' όλα, τότε να πετύσουμε και να βρίσουμε. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να εξαφανιστεί, γιατί το μόνο που κάνουν να μειώνουν το δικό τους εαυτό και να μην προκαλούν κανένα καλό στην ομάδα τη δικιά μας. Coach, ήταν όμως μια μικρή μερίδα. Μικρή, μεγάλη μερίδα δεν έχει αξία. Η αξία έχει, να σας πω, η αξία είναι μία. Ότι όταν η ομάδα έπαιζε εδώ και πήγαινε πάρα πολύ καλά, όλοι χτυπούσαν παλαμάκια και χειροκροτούσαν. Σας είπα, η μικρή μερίδα, οι δύο, οι τρεις, για μένα, να σας πω, εγώ σήμερα μαύρο δεν είμαι. Θα πρέπει να απομονωθούν. Οι δίθεν φύλαθοι που έρχονται για να βρίσουν και έχουν άλλα στο μυαλό τους πρέπει να απομονωθούν. Δεν έχει καμία ανάγκη ο Υγείας Πλωμαρίου να βρίζουν παιδιά τα οποία παίζουν σήμερα, παίξαν χθες ή παίξαν προχθές. Ή ότι τη γάμα την εκεί την έβλεπαν από μακριά και τώρα τη συναντά σε δύο μήνες μπροστά τους. Όλα έχουν την αξία τους, όλα έχουν το βάρος τους. Ούτε πικρία βγάζω, ούτε στεναχωρίζω τίποτα. Σας μιλάω ειλικρινά. Αυτή είναι η εικόνα της ομάδος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Όταν είχαμε δυνάμεις, όταν είχαμε συνοχή σαν ομάδα, όταν είχαμε μια δομή στην προπόνηση, η οποία στοχευμένα πηγαίναμε στα παιχνίδια, ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και δεν σας κρύβω σε εσάς. Εσείς παίρνατε συνεντεύξεις από όλους τους προπονητές, το τι έλεγαν και εντός και εκτός. Δεν λέμε ούτε παραμύθια, ούτε ψέματα. Τα λένε αντίπαλοι προπονητές. Ούτε ψέματα λέμε, ούτε έχουμε ανάγκη να πούμε ψέματα. Σας είπα. Όλοι είμαστε περαστικοί. Ο Υγείας είναι ομάδα. Απλά πρέπει να στηριχθεί στα δύσκολα. Ποια είναι τα δύσκολα, όχι η ήττα. Η ήττα δεν είναι δυσκολία. Η ήττα, αν την αναλύσει σωστά, μπορεί να βγάλει επιτυχίες. Είναι συμπεριφορές και να ξέρουν ποια είναι η ομάδα. Ποιοι είμαστε στην προπόνηση, πόσα άτομα κάνουν προπόνηση και κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται η προπόνηση. Αυτά έχουν την αξία τους και όχι να προσπαθούμε να μειώσουμε ανθρώπους και χαρακτήρες. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια από τη διοίκηση πολύ τίμια. Όλοι είναι κοντά στην ομάδα. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Φταίει ο προπονητής, πάνω απ' όλα φταίω εγώ. Αλλά μέχρι ένα σημείο όλα. Ας υπάρχει μια αξιολόγηση από όλους. Τώρα, coach, το φάρμακο εν ώψη της δύσκολης γυναίκας ποιο είναι? Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κρύα ήττα που σας ήρθε στο γήπεδο και πώς θα σας πω ένα πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν αλλάζω τίποτα στην ομάδα. Όπως έχω φιλοσοφία να παίξω εδώ, θα πάω να παίξει η ομάδα και εκτός έδρας. Ούτε κρυφτό παίζουμε, ούτε λεωφορείο κατεβάζουμε, ούτε τίποτα. Με αξιοπρέπεια πηγαίνουμε, με αξιοπρέπεια παίζουμε και με αξιοπρέπεια χάνουμε, κερδίζουμε, φέρουμε ισοπαλία. Είναι μια ομάδα η οποία, σας λέω, έχει αυτό το στόχο να μπορεί μέσα και από το καλό ποδόσφαιρο να φτάσει στα αποτελέσματα. Όσο αντέχαμε, όσο είχαμε δυνάμεις, όσο δεν είχαμε παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα με πρόβλημα, τραυματισμό, ξεκινάνε δεκάδα. Γιατί δεν έχω λύσεις, δεν έχουμε λύσεις. Ποσόστε ενδιαφέρει τον καθένα, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα. Η εισήγησή σας τώρα στη διοίκηση για ποιον αριθμό? Δεν χρειάζεται καμία εισήγηση από κανέναν. Η διοίκηση ξέρει από μόνη της, έχει τους ανθρώπους κατάλληλους να δει και να κρίνει τι χρειάζεται η ομάδα. Μα να σας πω ένα πράγμα. Δεν είναι θέμα διοίκηση προπονητή. Τα ίδια τα παιδιά ζητάνε βοήθεια. Ήδη οι ποδοσφαιριστές ζητάνε βοήθεια. Υπάρχει ένα πρωτάθλημα που έχει κάποιους κανονισμούς, κάποιες προϋποθέσεις. Με ένα από αυτό είναι και οι δύο μικροί. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, παράδειγμα, εγκλωβιστεί σε έναν αριθμό παιδιών λόγω τραυματισμού, λόγω τιμωρίας του Λάμπρου, λόγω χειρουργείου του Πρωτούλη. Αυτά είναι προβλήματα. Τα παιδιά τα οποία παίζουν σε άλλες ομάδες, που δεν έχει γύρω-γύρω θάλασσα, είναι παιδιά, αν ξέρετε, από K20 των μεγάλων ομάδων. Η Μαλεσίνα έχει 6 αριθμό από τα παιδιά τα οποία ήρθαν από τη Λαμία στη Μαλεσίνα. Η προσέγγιση αυτών των ομάδων σε αυτές τις ηλικίες και στις ποδοσφαιριστές είναι μα τελείως διαφορετική από τη δικιά μας. Εμείς προσπαθούμε παιδιά τα οποία αγωνιζόταν πέρυσι στα τοπικά πρωταθλήματα να είναι ανταγωνιστικά σε ένα πρωτάθλημα γάμα εθνικής. Και μπράβο τους και με αφορμή που είναι ο Παναγιώτης εδώ, που το μωρό προσπάθησε και ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά δεν θα μηδενίσουμε καμιά προσπάθεια, γιατί έτσι κάποιοι θέλουν να αιωρείται δεξιά και αριστερά. Σας είπα, για όλα αυτά προπονητής. Και εγώ αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία
πρέπει σιγά σιγά να αλλάξουν ή με μαχαίρι να αλλάξουν. Δεν μπορείς σε κανένα σημείο του πρωταθλήματος να είσαι με αριθμό ποδοσφαιριστών που δεν βγαίνει προπόνηση. Η προπόνηση είναι ένα μάτς πριν το μάτς. Αν η προπόνηση είναι με χωρίς δομή, με χωρίς προσέγγιση τακτική, με χωρίς αξιολόγηση αντιπάλου και ανάλογα να το επιτοπίσει τον αντίπαλο, τότε τα προβλήματα μεγαλώνουν. Και δεν είναι και τα δικά σας χέρια. Που δεν μπορείτε να... Τα δικά μου του κάθε δε, δεν ξέρω τα δικά μου τα λίγου, τα δέω. Είναι η προσέγγιση τέτοια που δεν επιτρέπει να έχει αξιώσει από ένα σημείο και μετά του παιχνιδιού. Και όταν λέμε κακή ισορροπία και όταν λέμε ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση, μέσα από κούραση έρχεται. Μέσα από άγχος έρχεται. Εγώ θα συμφωνήσω με τον coach για την προπόνηση ιδιαίτερα. Διότι όταν δεν υπάρχει ποσότητα, δεν μπορεί να βγει σωστά και η προπόνηση. Και μέσα από την προπόνηση βγάζει πράγματα στο γήπεδο. Όταν στην προπόνηση είμαστε 15-16 παιδιά, που από τα 16 παιδιά οι 3-4 είναι σχεδόν τραυματίες. Και 12 έχουν δικαίωμα συμμετοχή. Ναι, είμαστε και αρκετά άτυχοι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Εγώ θα συγχαρώ όλους τους συμπαίκτες μου, διότι δεν τα έχουν παρατήσει καθόλου. Είναι ο Μάγκας το παιδί που έπαιζε αλφα εθνική, είναι ο Τζαλουνίνος το παιδί έχει εμπειρία χρόνια στη γάμα εθνική και πάλι μας συγχαρεί, προσπαθεί να μας βοηθήσει. Εγώ σαν νέος που πρώτη φορά αγωνίζομαι στη γάμα εθνική, πραγματικά το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό. Κατά τα άλλα εντάξει έχουμε κάποια προβλήματα. Που πιστεύω ότι επειδή η διοίκηση πιστεύει πολύ σε εμάς και δεν έχουμε κανένα παράπονο, θα διορθωθούν όλα σιγά σιγά. Τώρα για τον coach που ακούγονται, ο coach φταίει, δεν νομίζω ότι ισχύει. Διότι ό,τι μας λέει μέσα στην προπόνηση και μέσα στο πρωτού ξεκινήσει ο αγώνας είναι ακριβώς αυτά που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο. Εμείς προσπαθούμε, εντάξει, υπάρχει εκνευρισμός, λογικό είναι μετά από 4 ρίτες. Προσπαθήσουμε για το καλύτερο και πάλι θα συγχαρώ τον coach για την υπομονή και τον κύριο Μάριο, τον γυμναστή μας. Τι να πω, ψηλά το κεφάλι και θα δούμε στο μέλλον. Γιατί όταν ο ομάδα σου δεν παίρνει βαθμούς, αναγκαστικά υπάρχει μεγάλο άγχος. Σίγουρα. Και παρέχει και τα δικά σας τα πόδια όταν έχετε αντιμετωπίσει για αξιόλογους αντιπάλους και όπως είπε και ο coach, που έχουν καλές μονάδες από ομάδες K19 και K19. Σωστά. Συμφωνώ. Απλά αυτή τη στιγμή ό,τι μπορούμε κάνουμε. Θα περιμένουμε την μεταγραφική σεζόν να έρθει, μήπως μας βοηθήσουν 2-3 παίχτες. Ελπίζω τα παιδιά να μείνουν, διότι εντάξει, ο καθένας κουράζεται, είναι δύσκολο για αυτούς. Ό,τι και να το κάνεις, υπάρχει μέσα εκνευρισμός, στεναχώρια, απογοήτευση. Τι να πω. Πιστεύεις ότι με την πιθανή ενίσχυση που αναγκαστικά θα γίνει από την διοίκηση θα αλλάξει ο τροχός για σας? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πολύ στην ομάδα μας, πιστεύω πολύ στα παιδιά, πιστεύω πολύ στη διοίκηση. Πιστεύω θα βοηθήσει αρκετά. Πιστεύω ότι αν έρθει και η πρώτη νίκη και πάρουμε λίγο ψυχολογία, γιατί ό,τι και να το κάνεις είναι χρήσιμη, πιστεύω πως θα βοηθήσει αρκετά. Και η διοίκηση, το ξαναλέω, είναι κοντά μας και πιστεύω πως θα κάνει κάτι γι' αυτό. Πώς είναι το συνέστημα να αγωνίζεσαι σε εθνική κατηγορία για ένα νέο παιδί όπως εσύ? Είναι ένα συνέστημα που καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από το τοπικό, δεν είναι πια τοπικό, γιατί εγώ πριν 3 χρόνια έπαιζα στο β' τοπικό, τώρα παίζω γάμα εθνική. Είναι διαφορετικές καταστάσεις, προπόνηση πάνω απ' όλα, για ένα παιδί στην ηλικία μου είναι το παν. Υπομονή, να ακούει τον προπονητή, τον κάθε προπονητή του και πιστεύω ότι μέσα από την προπόνηση και από τη σκληρή δουλειά θα μπορέσει να πετύχει. Ο Αιγαίος προλαβαίνει το τρένο? Είμαστε ακόμη στην αρχή, είπε ο coach. Ναι, πιστεύω πως το προλαβαίνει ο Αιγαίος το τρένο, γιατί πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Βάσει ατυχίας, βάσει τραυματισμών, όλα είναι ένα θέμα για εμάς που πιστεύω πως με τον χρόνο θα διορθωθεί. Αλλά γιατί θα ήθελα να μας πεις πώς νιώθει ένας ποδοσφαιριστής στη δική σου την ηλικία, δεν μιλάω για τους μεγαλύτερους, όταν τελειώνει το παιχνίδι, η ομάδα δεν τα καταφέρνει και υπάρχει μια μικρή μερίδα που δεν το δέχεται και αναγκάζεται να σας αποδοκιμάσει. Αυτό εσείς οι ποδοσφαιριστές πώς το αντιμετωπίζετε?
Εμείς οι ποδοσφαιριστές προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται, διότι ο καθένας θα πει τα δικά του. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε οικογένεια, γιατί πάνω απ' όλα για μένα μετράει το κλίμα. Δηλαδή, άμα κοιτάμε ο ένας τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο και μέσα δεν υπάρχει, να ο Κόμβος παράδειγμα έκανε αυτό, να αυτό, δεν υπάρχουν αυτά μέσα στην ομάδα, δεν τα έχει επιτρέψει ούτε ο coach ούτε η διοίκηση αυτά τα πράγματα. Και φυσικά υπάρχει εκνευρισμός, διότι όταν η ομάδα χάνει, εντάξει, υπάρχει απογοήτευση. Απλά πιστεύω ότι είμαστε μια οικογένεια. Δηλαδή το πιστεύω πραγματικά αυτό. Πιστεύω ότι σιγά σιγά όλα θα έρθουν στον δρόμο τους. Θα γυρίσουν και τα παιδιά που είναι το παιδί. Π.χ. σήμερα ήταν ο Λάμπρος, είχε φάει κόκκινη το παιδί, που είναι ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Υπομονή. Υπομονή και πιστεύω πως όλα θα φτιάξουν.